κρατάς τη δύναμη στα χέρια σου. Τους πιο πολύτιμους θησαυρούς της ελληνικής γης. Τώρα, στα ίδια χέρια, κρατάς τη λύση που θα οδηγήσει την επιχείρησή σου στη νέα εποχή. Που θα την ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου. Που θα τη στείλει σε κάθε γωνιά της γης. Το foodbrokers.com είναι ένας σύγχρονος ψηφιακός χώρος αγορών ελληνικών τροφίμων και ποτών για όλους τους επαγγελματίες. Χάρη στις καινοτόμες υπηρεσίες που σου παρέχει το foodbrokers.com, μπορείς εύκολα και γρήγορα να καταχωρήσεις και να προβάλλεις τα προϊόντα σου, να απαντήσεις σε αιτήματα επαγγελματιών αγοραστών, να στείλεις την προσφορά σου και να κλείσεις συμφωνίες με αγοραστές από όλο τον κόσμο. Το foodbrokers.com σε βοηθά να εξαπλωθείς σε νέες χώρες και αγορές, ενώ χάρη στα πιο σύγχρονα εργαλεία και υπηρεσίες σου παρέχει συνεχή υποστήριξη όποτε τη χρειαστείς. Έλα στη μεγαλύτερη ψηφιακή αγορά ελληνικών τροφίμων και ποτών, αποκλειστικά για επαγγελματίες, πρόβαλε και διέθεσε τα προϊόντα σου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. foodbrokers.com. Τρόφιμα από όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Καλή σας εβδομάδα, καλώς ορίσατε σε ώρα αιχμής στο Prime Time της Δευτέρας εδώ στην Κρήτη TV και η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές έχουμε γενιάσει στρογγυλά τραπέζια συζήτησης και δημοσιογραφικές έρευνες για το πώς μπορούμε να καταφέρουμε ή αλλιώς να κατακτήσουμε την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών πέρα από την Κρήτη, πέρα από την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε σαν χώρα έναν πολύ δυνατό πρωτογενή τομέα. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας μαζί με την τουριστική βιομηχανία. Και αν αυτοί ενώσουν δυνάμεις, τότε πραγματικά μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση. Το foodbrokers.com μας δίνει σήμερα το κίνητρο για να ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση με πολλούς καλεσμένους από πολλά σημεία της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Να σας πω ότι ώρα έχουμε στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, ανοιχτή από αυτήν τη στιγμή για να μεταφέρετε ερωτήματα, παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Δασκαλάκης παπάκι cretetv.gr, το mail της εκπομπής και 2810-398.000 το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι στην διάθεσή σας. Επίσης, μείνετε συντονισμένοι, στις 11.30 θα φιλοξενήσουμε μία αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Σπύλιου Λιβανού. Μιλάει για την Food Brokers, μιλάει για το σχέδιο προώθησης των ελληνικών προϊόντων, δίνει αρκετές ειδήσεις, αναφέρεται και σε μια επίσκεψη που θα κάνει τις επόμενες ημέρες στο νησί, δίνοντας ειδήσεις για προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες αλλά και τις επιδοτήσεις. Αυτά στις 11.30. Επίσης στις 11 θα καλησπερίσουμε και την Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Εύα Καϊλή, ενώ στις 10.30 μαζί μας θα είναι και ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Μίχαλος. Πάμε όμως να παρουσιάσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους για απόψε. Μαζί μας εδώ, στο στούντιο της εκπομπής Ώρα Αιχμής, ο εκπρόσωπος της Food Brokers, ο κύριος Σπύρος Μερκούρης. Καλησπέρα σας, κύριε Μερκούρη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο κύριος Μύρος Χιλετζάκης. Καλησπέρα, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα. Να πω στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Μερκούρης και ο κύριος Χιλετζάκης έχουν αφαιρέσει τη μάσκα, κάθισαν σε απόσταση έτσι όπως προβλέπεται με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο. Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Είμαστε στην καρδιά μιας πανδημίας. Πάμε τώρα με τη δύναμη της τεχνολογίας. Να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Αλιφιεράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αλιφιεράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, σε εσάς και στους συνδετημόνες σας. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων στο Ρέθυμνο, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Τσακαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα και στους ακροατές και τηλεθεατές σας. Και επίσης τον τουριστικό πράκτορα και βεβαίως επιχειρηματία τουρισμού, τον κύριο Μιχάλη Βαμιαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαμιαδάκη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και στο υπουργό πάνελ. Και επειδή και με τον κύριο Βαμιαδάκη και με τον κύριο Τσακαλάκη σε τουριστικές εκπομπές έχουμε μιλήσει για το τι σημαίνει για τον τουρισμό ελληνική γαστρονομία πρωτογενής τομέας, μακάρι να καταφέρει ως Κρήτη και ως χώρα να κάνουμε την υπέρβαση και αυτά τα προϊόντα πέρα από τις διεθνείς αγορές να μπουν στο σύνολό τους και μέσα στα ελληνικά ξενοδοχεία. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με τον κύριο Μερκούρη
Και να σας ρωτήσω, κύριε Μερκούρη, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, γιατί αυτό το εγχείρημα ξεκινάει τώρα, τι είναι η foodbrokers.com? Η foodbrokers.com είναι μια νέα ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα αγοράς και πώλησης ελληνικών προϊόντων, τρόφιμα και ποτά, που απευθύνεται σε επαγγελματίες αγοραστές και σε επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο. Με άλλα λόγια, είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάντησης από τη μία μεριά Ελλήνων παραγωγών, μεταποιητών και προμηθευτών και από την άλλη ενός δικτύου αγοραστών και επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, με στόχο όχι μόνο την προβολή, αλλά και την πώληση των ελληνικών προϊόντων. Άρα, αυτός που ενδιαφέρεται και μπει μέσα στην πλατφόρμα μπορεί κατευθείαν να βρεθεί σε αυτό που λέμε στις αγορές του πλανήτη. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ξέρετε, η πλατφόρμα είναι έτσι δομημένη, ούτως ώστε από τη μία μεριά να είναι ένα μέσο προβολής και προώθησης των ελληνικών τροφίμων και ποτών, από την άλλη μεριά όμως, για τους αγοραστές, τους επαγγελματίες αγοραστές, να αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο έρευνας αγοράς που μπορεί εστιασμένα και αποτελεσματικά να βρει αυτό που πραγματικά ψάχνει, στις προδιαγραφές που το ψάχνει, στην τιμή που το ψάχνει, να επικοινωνήσει online με τους προμηθευτές, τους παραγωγούς και να κλειστεί μια πώληση. Και μάλιστα με υποστηρικτικές υπηρεσίες που έχει η πλατφόρμα, να μπορέσει να οργανώσει και την μεταφορά και την ασφάλεια και την πληρωμή και την διασφάλιση της πληρωμής. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα το εξειδικεύσουμε πολύ περισσότερο στην συνέχεια, βλέποντας και διαδραστικούς πίνακες στις οθόνες της εκπομπής. Κύριε Χιλετζάκη, τι σημαίνει για τον πρωτογενή τομέα, τι σημαίνει για έναν αγρότη, για έναν κτηνοτρόφο, να μπορεί με μια πολύ απλή διαδικασία, να το πω έτσι πολύ απλά, να πουλήσει τα προϊόντα του, όχι μόνο εντός Κρήτης ή χώρας, αλλά σε οποιαδήποτε αγορά της Ιφιλίου? Καταρχήν, το κομμάτι που λέγεται νέα τεχνολογία, ψηφιακή τεχνολογία, αρχίζει και μπαίνει στη ζωή μας πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, αν αναστορίσουμε λίγο το παρελθόν και λέγαμε ότι θα παίρνουμε ένα ντρόουν και θα ψεκάζουμε τις ελιές με ένα ελικοπτεράκι, οι πιο παλιοί θα γελούσαν και μας λένε τι λες τώρα. Αν λέγαμε ότι τη σταφίδα μας, την ξανθιά αρχόντισσα, θα τη βρίσκουμε στα καλύτερα γκουρμέ εστιατόρια και θα είναι μέσα στη σαλάτα, πάλι θα γελούσαν πριν από 30 χρόνια και θα μας λένε τη σταφίδα τη βάζετε στη σαλάτα για να την τρώτε. Επομένως, τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας, δυστυχώς δεν έχουν προωθηθεί όπως πρέπει να προωθηθούν. Δεν είναι το σταφύλι το κριτικό το ίδιο με το τουρκικό. Ούτε σε θέμα ηχλασιμότητας φυτοφαρμάκων, ούτε σε θέμα ποιότητας. Και εφόσον λέμε για την Κρήτη, θέλω να πω ότι σε μία ευθεία γραμμή, 140 χιλιόμετρα, καλλιεργούνται δύο ακραίες καλλιέργειες. Η μπανάνα, που θέλει ένα πολύ θερμό κλίμα, και το κάστανο, που θέλει ένα ψυχρό κλίμα. Επομένως, όλα αυτά, αν δεν τα αναδείξουμε, αν δεν αναδείξουμε το μικροκλίμα, αν δεν αναδείξουμε τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε, που δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο να τα βγάζει αυτά τα προϊόντα σε μία ευθεία γραμμή 140 χιλιόμετρα, δύο ακραία αγροτικά προϊόντα να τα αναδείξουμε, γιατί δεν είναι μόνο να πουλήσουμε, είναι να αναδείξουμε και αυτά που έχουμε. Και μέσα από τη σελίδα τη δικιά σας, μέσα από αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, πραγματικά αναδεικνύουμε τα δικά μας αγροτικά προϊόντα, είτε με βιντεάκια που θα έχουμε σαν παραγωγός που θα ανεβάσω στο δικό μου προϊόν, είτε με φωτογραφίες, και να δούνε και την παιδεία που έχει ο Έλληνας παραγωγός πλέον με το κομμάτι της ηχλασιμότητας που λέγεται φυτοφάρμακα, με τη βιολογική γεωργία πόσο έχει μπει στη ζωή μας. Και τελικά δεν είμαστε οι αγρότες του καναμπέ και οι αγρότες των αγροτικών επιδοτήσεων. Παράγουμε και παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα, και αυτά δίνω συγχαρητήρια σε αυτό το εγχείρημα που πάει να ξεκινήσει τώρα, γιατί πραγματικά θα αναδεικτούν τα δικά μας προϊόντα και θα μπουν στις αγορές όπως τους αρμόζει. Μάλιστα. Κύριε Αλιφιεράκη, Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν για αυτήν την δυναμική που έχει ο πρωτογενής τομέας στην χώρα μας και πώς μπορεί αυτός να παντρευτεί με τις μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπαίνοντας στη διαδικασία των εξαγωγών. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτήν την προσπάθεια και θα ήθελα να μου σχολιάσετε και τη δυναμική της Κρήτης ή του Ηρακλείου σε αυτή την προσπάθεια.
Κοιτάξτε, τα προϊόντα μας γίνονται γνωστά κάθε μέρα και περισσότερο. Είναι γνωστά, αλλά δεν βρίσκονται στις αγορές. Δηλαδή, ενώ τα γνωρίζουν αρκετοί και από τουρίστες που έρχονται λόγω έτσι, της φήμης που έχουν και του κλίματος γενικότερα που επικρατεί, ας πούμε, για να έχουμε έτσι αυτά τα κατάλληλα προϊόντα, όπως είπε ο κύριος Χιλετζάκης, θέλω να πω και η δυσκολία μας είναι όμως δηλαδή, το πώς αυτά φτάνουν στις αγορές. Πώς φτάνουν και με ένα κόστος το οποίο έτσι να είναι λογικό για να μπορέσει να τα γευτεί και ο κάθε ένας που θέλει, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Κρητικός, είτε είναι Αλλοδαπός ή οτιδήποτε. Αυτό είναι και οτιδήποτε προσπάθεια γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι βοηθάει για την εξωστρέφεια των προϊόντων και των επιχειρήσεων, γιατί δεν είναι μόνο αγροτικός τομέας που παράγει, είναι και η μεταποίηση μετά των προϊόντων αυτών. Βεβαίως. Έτσι που πάρα πολλά προϊόντα μεταποιούνται από επιχειρήσεις κρητικές, έτσι, και αποκτούν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, αλλά έχουν σαν βάση και σαν πρώτη ύλη, αν θέλετε, τα κρητικά προϊόντα. Η δυναμική είναι πολύ μεγάλη, πιστέψτε με, όπου έχουν πάει τα προϊόντα μας και έχουν πάει με το σωστό τρόπο, είναι αποδεκτά, γίνονται και πολλοί έχουν στραφεί τώρα, ας πούμε, και με μονομέλεια, αν θέλετε, καλλιεργητές, γεωργοί, παραδοσιακοί, αλλά και νέοι, και λόγω της κρίσης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και λόγω της πανδημίας, έτσι που ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα, να στραφούν, αν θέλετε, και να δημιουργήσουν δικά τους προϊόντα, δηλαδή να φτιάξουν ένα μπραντ, ας πούμε, για τα προϊόντα αυτά που παράγουν, είτε είναι λάδι, είτε είναι κρασί, είτε είναι αυτά που γνωρίζουμε, είτε κάποια άλλα, και προϊόντα έτσι καινοτόμα, θα έλεγα ακόμα, τα οποία και εμείς οι ίδιοι δεν τα γνωρίζουμε, εδώ στην Κρήτη, θέλω να πω. Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια εδώ και της πλατφόρμας των προϊόντων αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα προωθητικό βήμα που καλό είναι να το λάβουμε υπόψη μας και να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα η οποία προσφέρεται και μπορεί να δώσει έτσι μια διέξοδο στα προϊόντα μας. Θα πάω στους ανθρώπους του τουρισμού. Κύριε Τσακαλάκη, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αν κάποιος παρακολουθήσει και μελετήσει τις επισημάνσεις που κάνουν οι επισκέπτες μας μέσα από μεγάλους τουριστικούς ιστότοπους όπως είναι παραδείγματος χάρη το TripAdvisor, νομίζω ότι η γαστρονομία της χώρας έχει περάσει μπροστά από τον ήλιο και τη θάλασσα και μάλιστα σε όλα τα διεθνή brand η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως ένας γαστρονομικός σπουδαίος προορισμός. Τι σημαίνει για έναν επισκέπτη ή για κάποιον πολίτη του κόσμου που δεν έχει ήρθει ποτέ στην Ελλάδα να μπορεί σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια επιχείρηση του εξωτερικού να βλέπει ελληνικά προϊόντα? Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί τώρα και αρκετά χρόνια. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά εμείς εντείνουμε συνεχώς τις προσπάθειές μας. Είτε από μόνοι μας, όπως κάναμε πριν από μερικά χρόνια αρκετοί ξενοδόχοι που συστήσαμε την εταιρεία τοπική φιλοξενία και παραγωγή, το λεγόμενο με το διακριτικό τίτλο We Do Local, και που είναι μια φιλότιμη προσπάθεια. Για ποιο λόγο? Διότι μετά από χρόνια καταλάβαμε ότι ερχόταν εδώ οι τουρίστες και ενώ τα χρήματα που έφερναν ήταν πάρα πολλά, το εισόδημα το παραχθέν από την πλευρά είτε του τουριστικού πακέτου είτε των ξενοδοχείων ήταν μεγάλο, είχε μία διάσηση στην αγορά, όχι όμως μέχρι και του σημείου που θέλαμε. Θέλαμε δηλαδή να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Σε αυτό το κομμάτι ήρθε και η Ένωση των Επιμελητηρίων Κρήτης προς τιμή της και έκανε την πρώτη έκθεση η οποία έγινε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αλλά στη συνέχεια λόγω υυξημένου όγκου εκθετών και επισκεπτών αναγκάστηκαν και τη μετέφεραν στην έκθεση στην πρώην Αμερικανική βάση, όπου για μερικά χρόνια είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η έκθεση. Φέτος έγινε διαδικτυακά διότι δεν γίνεται διαζώσεις.
και εκεί κρινόταν πάρα πολλές συμφωνίες μεταξύ των παραγωγών κατευθείαν με τους ξενοδόχους. Πόσο σημαντικό αυτό... είναι με τη δύναμη της τεχνολογίας, κύριε Τσακαλάκη, ένας παραγωγός από την Κρήτη ή από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας με ένα κλικ, μέσα από μια διαδικασία, να μπορεί κατευθείαν να πουλήσει τα προϊόντα του? Αυτό είναι εφικτό. Ορισμένοι από αυτούς έχουν αυτή τη δυνατότητα, δεν την έχουν όμως όλοι. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Ειδικά στη γαστρονομία, τα προϊόντα, αν δεν τα δοκιμάσεις, να το πιάσεις, δηλαδή να το δεις το μπουκάλι το κρασί, να δοκιμάσεις ή το λάδι ή οποιοδήποτε τυροκομικό, οτιδήποτε, δεν μπορείς να το γευστείς διαδικτυακά. Όμως τα ξενοδοχεία έχουν αρχίσει σιγά σιγά και βάζουν αρκετά από τα τοπικά προϊόντα μέσα στα μενού τους, στους μπουφέδες τους ή ακόμα και στα ντελικατέσεν μαγαζιά που διαθέτουν ή στα θεματικά τους εστιατόρια. Βεβαίως το θέμα, αυτό, κύριε Τσακαλάκη, είναι να μπορούν να το δουν το προϊόν και αυτοί που δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα. Σωστά. Πρώτα-πρώτα όμως εμείς λειτουργούμε σαν μια διαρκή έκθεση γευσηγνωσίας. Σε εμάς θα το δουν, θα το πατρίδα τους. Εμείς λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι να τους ενημερώσουμε πού, και ειδικά με αυτό που είπε ο κύριος Μερκούρης, μας λύνει και τα χέρια, διότι τους δίδουμε διεύθυνση στο διαδίκτυο της πλατφόρμας αυτής, όπου μπορούν κατευθείαν να δουν σε ποια σημεία στην πατρίδα τους μπορούν να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα που θέλουν. Μάλιστα. Κύριε Βαμιαδάκη, θα σταθώ στο ίδιο ερώτημα, απλά θα το επεκτείνω λίγο. Η εξωστρέφεια και στον τουρισμό είναι το α και το ω. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φύγει από το κομμάτι απλά παραλία, θάλασσα και ήλιος. Έχουμε μπει και σε πιο στοχευμένες δράσεις, όπως είναι η γαστρονομία. Επειδή όπως και εσείς, έτσι και ο κύριος Τσακαλάκης, όπως και οι περισσότεροι, είστε ταξιδιώτες αυτού του κόσμου. Ποια είναι η αίσθηση που αφήνει σε κάποιον όταν στο εξωτερικό, σε μια μακρινή χώρα, μπορεί να συναντήσει ένα ελληνικό προϊόν, το οποίο φιγουράρει στη λίστα ενός καταστήματος, μετά από μια συμφωνία που έχει κάνει ένας ντόπιος παραγωγός με μια μεγάλη αλυσίδα της Αμερικής, παραδείγματος χάρη? Είπατε τη λέξη κλειδί που είναι η εξωστρέφεια. Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει από την στατική προσέγγιση του πάω κάπου να κάνω διακοπές και απλά να περάσω καλά. Και έχει περάσει στο επίπεδο της ολοκληρωμένης εμπειρίας, του αφηγήματος. Άρα πλέον για να προσελκύσουμε ένα ποιοτικό επισκέπτη, εκτός από το να του διαφημίσουμε ένα τουριστικό προϊόν, ένα καλό ξενοδοχείο ή μια καλή υπηρεσία, πρέπει να του δώσουμε ένα ολοκληρωμένο αφήγημα. Ότι θα πας στην Κρήτη, στην Ελλάδα, θα μείνεις σε ένα καλό ξενοδοχείο, θα φας καλά, θα κάνεις κάποιες δραστηριότητες, κάτι το οποίο πραγματικά να τον προσελκύσει. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη λογική, τα τοπικά προϊόντα έχουν μια ξεκάθαρη θέση και αλληλοτροφοδοτούνται με τον τουρισμό. Άρα ο τουρισμός και η τουριστική δραστηριότητα στο νησί αφενός μπορεί να βοηθήσει τα προϊόντα καταναλώνοντάς τα. Από την άλλη όμως τα προϊόντα μπορούν σίγουρα να συμπληρώσουν αυτό το αφήγημα για να μπορέσει ο τουρισμός προς τα έξω να δώσει το αφήγημά του. Εδώ λοιπόν ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Κρήτη, είναι ότι η Κρήτη έχει πάρα πολύ μικρές παραγωγές, έχει ένα καταγερματισμένο πλήρω, είναι κάτι γνωστό το οποίο το έχουμε συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις. Άρα αυτό το οποίο ήταν μονίμως το πρόβλημα ήταν ότι οι μικροί παραγωγοί, οι οποίοι πραγματικά είχαν ποιοτικά προϊόντα, μοναδικά προϊόντα, αποκλειστικά προϊόντα, δεν είχαν όλη την υποδομή και την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τη διαφήμιση, τη διανομή και όλα τα σχετικά. Αυτό λοιπόν... Και χωρίς μεσολαβητές, είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Είναι με άλλα λόγια μια πάρα πολύ οδυνηρή εμπειρία του lockdown, όταν είδαμε ότι μεγάλες αλυσίδες λιανικής, εμπορικών καταστημάτων που είχαν μια οργανωμένη υποδομή, ανέβασαν τους τζίρους πουλώντας διάφορα πράγματα online, ενώ μικρά μαγαζιά, τα οποία δεν είχαν αυτή την υποδομή και δεν μπορούσαν να τη δημιουργήσουν λόγω του μεγέθους, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον παραγωγό, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς κόστος και αξιοποιώντας τεχνολογία, να βγάλει το προϊόν του προς τα έξω,
διότι με αυτόν τον τρόπο θα γνωριστεί το προϊόν στο εξωτερικό και πλέον ο κάθε επισκέπτης θα έχει πρόσβαση στο πραγματικό προϊόν της Κρήτης, το οποίο είναι το μοναδικό, είναι η περιορισμένη παραγωγή, τα ρυθμισμένα μπουκάλια, αν μιλάμε μια κρασί, τρασμό και το οτιδήποτε. Και σίγουρα δεν θα περιοριστεί η εμπειρία του ή η δυνατότητα της δοκιμής μόνο στα προϊόντα κάποιων μεγάλων αλυσίδων. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και αμέσως μετά ο κύριος Μερκούρης θα μας συστήσει καλύτερα τη Food Brokers. Βρισκόμαστε στην εταιρεία Food Brokers, μια δυναμική startup από τον χώρο του e-commerce που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στις B2B εμπορικές συναλλαγές. Η Food Brokers είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα αγοράς και πώλησης ελληνικών τροφίμων και ποτών αποκλειστικά για επαγγελματίες. Είναι μια ψηφιακή αγορά που λειτουργεί 24 ώρες 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κάθε παραγωγός και προμηθευτής καταχωρεί την εταιρεία και τα προϊόντα του, κάνοντάς τα άμεσα διαθέσιμα σε χιλιάδες επαγγελματίες αγοραστές σε όλο τον κόσμο. Ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τα προϊόντα του, να απαντήσει σε αιτήματα και ζητήσεις αγοραστών και τελικά να κλείσει μία πώληση. Και όλα αυτά με τρόπο εύκολο, γρήγορο και κυρίως ασφαλή. Χάρη στα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, παρέχουμε στους χρήστες, προμηθευτές και αγοραστές συνεχή υποστήριξη και ενημέρωση όποτε τη χρειαστούν. Food Brokers βοηθά τους Έλληνες προμηθευτές, τόσο του πρωτογενή όσο και του δευτερογενή τομέα, να εξαπλωθούν σε νέες αγορές και νέες χώρες. Η καταχώρηση της εταιρείας και των προϊόντων ενός προμηθευτή είναι δωρεάν και γίνεται εύκολα και γρήγορα. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στο ψηφιακό περιβάλλον της Food Brokers. Με τη Food Brokers δημιουργήσαμε το νομικό και οικονομικό πλαίσιο για την εύρυθμη και αποδοτική συνεργασία μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε τα ελληνικά προϊόντα προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο, δίνοντας έμφαση στην απλοποίηση της επικοινωνίας και των συναλλαγών μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Food Brokers. Τρόφιμα από όλη την Ελλάδα για όλο τον κόσμο. Μπορεί να μην είμαστε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, σίγουρα όμως είμαστε πλούσιοι σε γεύσεις, σε μυρωδιές και βεβαίως σε ωραίες εικόνες. Αν αυτό καταφέρουμε να το ταξιδέψουμε σε ολόκληρο τον κόσμο επί της ουσίας, σίγουρα θα έρθει και ο άλλος πλούτος, αυτός που μπορεί να κάνει τη ζωή μας ακόμα καλύτερη. Βρισκόμαστε με τον εκπρόσωπο της Food Brokers, τον κύριο Μερκούρη, ακριβώς μπροστά στις οθόνες εκπομπής. Κύριε Μερκούρη, θα δούμε κάποια στοιχεία που αποτυπώνουν και τη δυναμική των αριθμών και θα ήθελα την βοήθειά σας και τα φώτα σας. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου να πω κι εγώ, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ότι το όραμα της Food Brokers είναι να κάνουμε τα ελληνικά προϊόντα γνωστά, προσβάσιμα και ανταγωνιστικά σε όλο τον κόσμο και στις αγορές όλου του κόσμου κυρίως. Πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε από τι επηρεάζεται η ζήτηση. Η ζήτηση έχει να κάνει με τους καταναλωτές και με την τεχνολογία. Οι καταναλωτές πλέον είναι πολύ πιο απαιτητικοί, πολύ πιο ιδιαίτεροι στις απαιτήσεις τους, έχουν επιλογές vegetarian, vegan, χωρίς γλουτένι, light και επίσης εκτός από τις παραδοσιακές παραμέτρους απόφασης που έχουν να κάνουν με την τιμή, τη γεύση και την ευκολία, επιλέγουν πλέον και την υγεία, το κοινωνικό αποτύπωμα, την κοινωνική επίπτωση, την εμπειρία της κατανάλωσης. Από την άλλη μεριά, η τεχνολογία έρχεται να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο. Η άνοδος των πλατφορμών ανατρέπουν τα συμβατικά επιχειρησιακά μοντέλα με τους πολλούς μεσάζοντες, τους ελαχιστοποιούν ή και τους εξαλείφουν εντελώς σε κάποιες περιπτώσεις. Και επίσης, το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε μικρές εταιρείες να βγουν στην παγκόσμια αγορά.
Αυτές είναι οι τάσεις που διαμορφώνουν την ζήτηση. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια να δούμε την ελληνική βιομηχανία. Μιας και μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών που μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν 15.700 επιχειρήσεις που κάνουν 15 δισεκατομμύρια τζίρο. Μόλις το 2% των επιχειρήσεων, περίπου 300, κάνουν τα 10 δισεκατομμύρια τζίρο, ενώ το 98% των επιχειρήσεων κάνουν περίπου 5 δις. Βλέπετε την απόσταση που υπάρχει στα μεγέθη. Το συμπέρασμα. Ένα μεγάλο και κρυφό μέρος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών θα πρέπει να γίνει ορατό όχι μόνο στις εγχώριες, αλλά και στις διεθνείς αγορές. Πάμε να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, για να δούμε ποιες είναι μέχρι στιγμής οι εξαγωγές που κάνουμε αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά. Μόλις 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας πολύ μικρός αριθμός, πολύ μικρός αν δούμε αριθμός, τα μεγέθη σε άλλες χώρες. Και μάλιστα, στην επόμενη διαφάνεια, θα δούμε ότι μόλις στις 10 χώρες είναι το 70% αυτών των 6 δισεκατομμυρίων, με την Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι στις πρώτες θέσεις. Θέλω να σταθούμε στο κομμάτι της Κύπρου, κύριε Μερκούρη. Ναι. Γιατί βλέπουμε ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει μια τεράστια δυναμική. Φτάνει, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά, να υπάρξει αυτό το σπρόξιμο σε μια εταιρεία, σε έναν παραγωγό, σε έναν προμηθευτή, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί απέναντι στον αγοραστή, σωστά? Σωστά. Η Κύπρος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι τόσο κοντά με την Ελλάδα, τόσο δίπλα μας, και παρόλα αυτά εμπορικά παραμένει αναξιοποίητη σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που εξετάζουμε. Θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια το μέγεθος των δύο ευκαιριών που έχουμε. Νομίζω ότι όλη η αλήθεια είναι σε αυτή τη διαφάνεια. Νομίζω πως ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πήρα δύο χώρες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που μόνο το Χορέκα, hotels, restaurants και καφέ, ο τζίρος που κάνουν αυτές οι εταιρείες είναι 206 δισεκατομμύρια. Οι εισαγωγές τροφίμων και ποτών που κάνουν για το Χορέκα αυτές οι δύο χώρες είναι 135 δισεκατομμύρια και εμείς έχουμε μόλις το 1 δισεκατομμύριο 164 εκατομμύρια. Άρα η πρώτη ευκαιρία, οι ελληνικές εξαγωγές πρέπει να γίνουν εθνικός στόχος, να υποστηριχθούν από την πολιτεία, από τους φορείς, από τις επιχειρήσεις και από καινοτόμες ιδέες όπως οι food brokers. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό εδώ το 7 δις ευρώ, ναι, για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Η Ελλάδα εισάγει αυτή τη στιγμή 7 δισεκατομμύρια τρόφιμα και ποτά, ενώ εξάγει 6 δισεκατομμύρια, που το είδαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Έχουμε και έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Είναι απίστευτο. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να καλυφθούν, αν όχι όλα, ή στην τριτική πλειοψηφία τους, από εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά τρόφιμα και ποτά, καλή ώρα όπως τα κριτικά προϊόντα, αλλά όχι μόνο. Βεβαίως. Όλη η Ελλάδα παράγει εξαιρετικής ποιότητας τρόφιμα και ποτά, και να καλύψουμε κι εμείς οι ίδιοι τις ανάγκες. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό το 98% των μικρών επιχειρήσεων που στερούνται χρηματοδότησης είναι οικογενειακές, μικρομεσαίες, στερούνται οργάνωσης και εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας, αν έπαιρναν κομμάτι αφενός μεν από εδώ, στην εγχώρια αγορά που είναι η δεύτερη ευκαιρία. Και από εδώ, δείτε λίγο το μέγεθος που έχουμε να καλύψουμε, τι θα γινόταν. Θα διπλασιάζαμε σχεδόν το ΑΕΠ της χώρας. Γι' αυτό εμάς το όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας μέσα από την γνωστοποίηση, την προσβασιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τροφίμων και ποτών στις αγορές όλου του κόσμου. Απόλυτα κατανοητό. Να πάμε να δούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε βεβαίως τις δύο ευκαιρίες. Έτσι. Στην επόμενη διαφάνεια είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα τώρα. Το όραμά μας είναι να καταστήσουμε τα ελληνικά προϊόντα γνωστά, προσβάσιμα και ανταγωνιστικά στις αγορές όλου του κόσμου. Στις αγορές όλου του κόσμου, για να έρθω εδώ να πω στον κύριο Αλιφιεράκη, που σχολίασε προηγουμένως και έχει απόλυτο δίκιο, ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για να προσεγγίσουμε τους καταναλωτές και άλλο πράγμα να μιλάμε να προσεγγίσουμε τους αγοραστές, τις αγορές. Η B2B, business to business προσπάθεια, είναι η πρώτη που πρέπει να γίνει. Πώς θα πας να πουλήσεις τη Γερμανία, αν δεν πας στα καταστήματα της Γερμανίας? Πώς θα σε μάθει και θα σε δοκιμάσει ο Γερμανός καταναλωτής? Και όχι μόνο, σκεφτείτε το πολλαπλασιαστικά. Άρα, πώς θα κάνουμε γνωστά τα προϊόντα, εστιάζοντας στους αγοραστές,
που αυτοί θα πάρουν την αγοραστική απόφαση. Αυτό κάνει Food Brokers. Και με μια αμεσότητα, δηλαδή εγώ ο προμηθευτής ή παραγωγός βρίσκω εσάς τον αγοραστή και κλείνουμε τη συμφωνία τόσο ακριβώς, απλά. Ακριβώς. Είναι άμεση η επικοινωνία. Πώς θα τα κάνουμε προσβάσιμα, τους παρέχουμε όλα τα εργαλεία, ούτως ώστε και τους μηχανισμούς, να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η διαδικασία της πώλησης. Όχι απλά να γνωρίσουμε ένα προϊόν, τις προδιαγραφές τους. Και τρίτον, πώς θα τα κάνουμε ανταγωνιστικά, δίνοντας την ευκαιρία να ελαχιστοποιηθούν όλα τα λειτουργικά κόστη και τα κόστη προβολής, ούτως ώστε τα προϊόντα μας να μην είναι ακριβά στις διεθνείς αγορές. Είναι ποιοτικά, να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικά. Δεν λέω φθηνά, το ελληνικό προϊόν δεν πρέπει να είναι φθηνό. Ελκυστικά. Πιο ελκυστικά. Και βεβαίως ανταγωνιστικά. Να το πω, συγγνώμη, με μια πιο τεχνική ορολογία. Να έχουμε την άρεστη σχέση ποιότητας και τιμής. Μάλιστα. Έτσι. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίσατε. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την συζήτηση και να καλησπερίσουμε βεβαίως έναν ακόμα καλεσμένο, τον πρόεδρο του Εμποριοβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Μίχαλο. Από το site της Food Brokers πατάω εγγραφή. Εισάγω τα στοιχεία της επιχείρησής μου. Από τον λογαριασμό μου μπαίνω στα προϊόντα. Καταχωρώ όλα τα στοιχεία που μου ζητούνται και το προϊόν είναι έτοιμο για προβολή και προώθηση στη Food Brokers. Έξι λεπτά μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, ζητούμενο και στοίχημα να καταφέρουμε να ταξιδέψουμε τα ελληνικά προϊόντα ακόμα και στις πιο μακρινές αγορές. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Νομίζω ότι η εξωστρέφεια είναι αυτή που μπορεί να κάμψει τους αρνητικούς δείκτες μιας οικονομίας, όσο λαβωμένη και αν είναι αυτή. Συζητάμε για τα ελληνικά προϊόντα, συζητάμε για το πάντρεμα των ελληνικών προϊόντων με την ελληνική γαστρονομία και βεβαίως τη βαριά μας βιομηχανία, που δεν είναι άλλη από τον τουρισμό. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Μίχαλο. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το πόσο σημαντικό είναι για μια οικονομία που προσπαθεί μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση να σταθεί στα πόδια της, να δημιουργήσει και να αλλάξει αυτούς τους δείκτες της εσωστρέφειας και να κινηθούμε λίγο πιο επιθετικά, το επιθετικά σε εισαγωγικά, προς τις διεθνείς αγορές. Κάθε αρχή και δύσκολη, θα έλεγα. Εμείς έχουμε επισημάνει επανειλημμένως ως επιμελητηριακός θεσμός τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, ότι η προστιθέμενη αξία είναι αυτό που χρειάζεται στο ΑΕΠ της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε επιτέλους σε ένα μόνιμο αναπτυξιακό μονοπάτι. Και η προστιθέμενη αξία έρχεται πάντοτε μέσω της παραγωγής, του παραγόμενου πλούτου. Ξέρουμε όλοι ότι η ελληνική οικονομία τα τελευταία 50 χρόνια έχει μια μεγάλη βαρύτητα προς το εισαγωγικό εμπόριο. Χωρίς να δαιμονοποιώ τις εισαγωγές, αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα και διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι παραγωγή και εξωστρέφεια. Και πρέπει να πω ότι μετά και την λήξη της πανδημίας, που ελπίζουμε να την αφήνουμε πλέον οριστικά πίσω μας, ένα είναι βέβαιο, ότι έχουν επιταχυνθεί κάποιες διαδικασίες οι οποίες έπαιρναν τον χρόνο τους πριν την εκδήλωση της πανδημίας. Και αναφέρομαι σε τομείς όπως τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, στη μετάλλαξη δηλαδή αυτού του οικονομικού δείγματος το οποίο έχουμε συζητήσει, όπως επίσης και γενικότερα η καινοτομία. Και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται από την Food Brokers, που εμείς σαν επιμελητηριακός θεσμός θα την αγκαλιάσουμε, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που στην ουσία φέρνει τον παραγωγό σε άμεση επαφή με τον επαγγελματία αγοραστή. Και αυτό δεν είναι και το ζητούμενο, κύριε πρόεδρε.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο και νομίζω ότι μέσα από την τεχνολογία, μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει το συγκεκριμένο εγχείρημα, διότι υπάρχει πρώτον το σημαντικότερο όλο, θα έλεγα, η διασφάλιση πληρωμών μέσω ενός ειδικού λογαριασμού escrow, ο οποίος χρησιμοποιείται. Υπάρχει η ασφάλεια των μεταφορών, η δυνατότητα οργάνωσης της μεταφοράς από συνεργάτες της επιχειρηματικής αυτής προσπάθειας, η διενέργεια ελέγχων που και αυτό δυνητικά μπορεί να γίνει για λογαριασμό του επαγγελματία αγοραστή και βεβαίως στην ουσία προμοτάρει την ελληνική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα που πόσες φορές έχουμε επισημάνει ότι έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά δυστυχώς τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Μόνο όταν βρεθεί κάποιος στο εξωτερικό αντιλαμβάνεται την πραγματική αξία του ελληνικού προϊόντος, του ελληνικού τροφίμου. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μίχαλε, ότι και στην συνέντευξη που θα παρακολουθήσουμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, ότι η επίσημη πολιτεία είναι διατεθειμένη να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες και να τις γιγαντώσει. Θεωρείτε ότι χάσαμε χρόνο όλο αυτό το διάστημα στο να ανοίξουμε το δρόμο μέσα από αυτήν την ψηφιακή επανάσταση που καταγράφεται παγκοσμίως σε έναν παραγωγό που μπορεί να βρίσκεται σε ένα μακρινό χωριό της Κρήτης, της Κέρκυρας ή του Εύρου, που μπορεί να παρουσιάσει και κυρίως να πουλήσει τα προϊόντα του στο εξωτερικό ή στην εγχώρια αγορά, στην ελληνική αγορά. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν αυτή τη στιγμή να κάνουμε την όποια κριτική που ορθώς θα την κάναμε για το παρελθόν. Αυτό το οποίο προέχει σήμερα είναι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρέπει να δούμε το μέλλον. Έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, διαθέτουμε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει μια τεχνολογική κατεύθυνση και βεβαίως ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στον πρωτογενή τομέα. Εφόσον συνδυαστούν, και το βλέπουμε κάθε μέρα θα έλεγα που περνάει, συνδυαστούν αυτές οι δυνάμεις, νομίζω ότι είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να έχουμε. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Δεν είναι κατανοητό, τουλάχιστον σε μένα, πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που οι Ισπανοί έχουν έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα, αλλά σε πληθώρα προϊόντων από πλευράς γεύσης υστερούν με όλα τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, πώς είναι δυνατόν να έχουν κατακλείσει τις μεγάλες αλυσίδες πωλήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν νομίζω πεδίο λαμπρό υπάρχει, θέληση υπάρχει, η γνώση υπάρχει και πραγματικά και εγώ χαίρομαι που η κυβέρνηση αγκαλιάζει αυτές τις προσπάθειες, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, γενικότερα στην τεχνολογική και ψηφιακή ανάπτυξη της οικονομίας. Έχουμε δει αρκετά βήματα τα οποία έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο, έτσι ώστε να καλυφθούν τα όποια κενά δημιουργούσε η μη δυνατότητα να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε και να βρισκόμαστε στην παλαιά καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι έχει εμπεδωθεί πλέον η ανάγκη για καινοτόμες και πολύ περισσότερο ψηφιακές εφαρμογές που διευκολύνουν τη ζωή μας, αλλά παράλληλα προάγουν και τα συμφέροντα της οικονομίας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσουμε τηλεοπτικά και σίγουρα θα δεσμευτείτε για μια εκπομπή που θα έχει όλους τους πυλώνες ελληνικής οικονομίας μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Με τα χαράς, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ για την καλό σας βράδυ από την Κρήτη. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Αλιφιεράκη, επειδή γνωρίζουμε ότι ο επιμελητηριακός θεσμός έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο αλλά και λόγο σε αυτό που λέμε οικονομική εξωστρέφεια. Θέλω να μου πείτε τα βήματα που έχουν γίνει σε επίπεδο Κρήτης. Όσο αφορά την εξωστρέφεια, εγώ θέλω να σας πω ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, έτσι, και από φορείς και της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων γενικότερα και των φορέων, και όλα συμβάλλουν, αν θέλετε, σε ένα βαθμό στο να υπάρχει εξωστρέφεια των προϊόντων. Το μεγάλο βήμα όμως δεν έχει γίνει ακόμα, γιατί υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, μεμονωμένα ο καθένας, οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις βεβαίως μπορούν να τις αντιμετωπίσουν καλύτερα. Οι μικροί παραγωγοί όμως, οι μικροί επαγγελματίες που δεν έχουν την οργάνωση
Και σίγουρα χρειάζονται εργαλεία για να μπορέσουν να κατευθυνθούν ο καθένας με τις ιδιαιτερότητές του στην αγορά του εξωτερικού και της Ελλάδος ακόμα περισσότερο, έτσι. Γιατί ένα πράγμα που δεν το πουλάς και στη χώρα σου, δύσκολο να το πουλήσεις και εκτός χώρας, έτσι. Βεβαίως. Θέλω να πω δηλαδή ότι πλέον γενικά τα προϊόντα και ειδικά των τροφίμων, έτσι, αποκτούν ένα διαβατήριο και για τη χώρα και για το εξωτερικό. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα του κάθε ενός παραγωγού, το οποίο πρέπει να έχει υπόψη του, και μετά να βρει τον τρόπο το πώς θα τα διαθέσει αυτά τα προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού και τι τρόποι υπάρχουν. Και βλέπουμε ότι και η τεχνολογία βοηθάει σήμερα στο να αναπτύξουμε από εκθεσιακά γεγονότα μέχρι και πλατφόρμες αυτές εδώ που συζητάμε σήμερα, food brokers, έτσι, στο να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον καλύτερο τρόπο αυτές τις δυνατότητες κυρίως βάσει της τεχνολογίας. Το ένα είναι σίγουρο, ότι η αξία των προϊόντων μας, των ελληνικών και κυρίως των κριτικών, εγώ μας ενδιαφέρει και περισσότερο, έχουν την αξία τους και θα βρουν το δρόμο τους, αρκεί να υπάρξουν έτσι συντονισμένες κινήσεις, να ενδώσουμε σε αυτό το οποίο δεν κάναμε μέχρι σήμερα, δηλαδή το να εμπιστευτούμε και την τεχνολογία και να βασιστούμε πάνω σε αυτή, σίγουρα θα μας μειώσει και πολύ το κόστος, αν θέλετε, το κόστος προσέγγισης, το κόστος όλο αυτό που χρειάζεται, γιατί ξέρετε, το να εξαγάγεις ένα προϊόν χρειάζονται πάρα πολλές διαδικασίες, δύσκολες, χρονοβόρες και κοστοβόρες. Μάλιστα. Όλο αυτό μπορεί να γίνει πιο οργανωμένα, όπως και σε αυτήν την περίπτωση που συζητάμε σήμερα. Και νομίζω ότι είναι αυτή. Επειδή με ρωτούσατε όμως κάτι λίγο διαφορετικό, τι προσπάθειες έχουν γίνει. Ναι, έχουν γίνει και σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει. Και πριν 15 χρόνια, εγώ θυμάμαι, το επιμελητήριο είχε ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια, η οποία όμως δεν βρήκε, αν θέλετε, ενδιαφερόμενους, οι οποίοι να... Και ίσως και το επιμελητήριο δεν είχε τη δυνατότητα στο διάστημα αυτό, μιλάμε πριν 15 χρόνια, έτσι, να μπορέσει να το ολοκληρώσει αυτό το έργο. Ήταν ένα έργο αρκετά μεγάλο, πολυσύνθετο, απαιτούσε ειδικές γνώσεις, ειδικούς ανθρώπους, αλλά και ήθελε και τους παραγωγούς. Εμείς ξεκινούσαμε με τους παραγωγούς και με τους μεταποιητές στο να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν όμως έτοιμοι, δεν ήταν έτοιμοι, τώρα είμαστε πιο έτοιμοι. Νομίζω ότι αυτό που δεν έγινε παλιότερα μπορεί να γίνει τώρα πολύ καλύτερα. Κύριε Χιλετζάκη, πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος του πρωτογενή τομέα, ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος, να μπορεί ο ίδιος μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα, διαδικτυακή πλατφόρμα, να διαπραγματευτεί για τα προϊόντα του? Η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας. Ήδη η νέα προγραμματική περίοδο που έρχεται, που θα εφαρμοστεί από 1η-1η το 2022, μιλάει για ευφυής γεωργία, για μετεωρολογικούς σταθμούς, πότε πρέπει να ραντίζουμε, πότε πρέπει να ποτίζουμε κτλ. Και το εμπόριο έρχεται τώρα, μάλλον οι food brokers έρχεται να ξυπνήσει τον κοιμόμενο γίγαντα που λέγεται πρωτογενής τομέας. Να το μάθουν όλοι αυτοί που δεν το ξέρουν. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Θα πατήσω πάνω στα λόγια του κυρίου Αλιφιεράκη. Θα πω για το ελαιόλαδο. 300.000 τόνους παράγουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο η χώρα μας στην καλή Βεντέμα. Ξέρετε πόσο τυποποιούμε, 30.000 τόνους. Αυτό το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στο παρελθόν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τεράστιο πρόβλημα. Φεύγει με το βιτίο, πάει στην Ιταλία, μπαίνει στα ωραία μπουκάλια του Ιταλού τυποποιητή και πουλιέται στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, στα ξενοδοχεία, όπου πουλιέται, σαν ιταλικό λάδι. Τώρα, με τη Food Brokers, εγώ, που έχουμε πραγματικά τα τυποποιητήριά μας είναι πιο πολλά από την ελαιόνα μας, γιατί επιδοτηθήκαμε, κάναμε τυποποιητήρια, ελαιουργία κτλ. Και είναι αραχνιασμένα και δεν δουλεύουν ή δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ, θα έρθει η ώρα να μπουν στο παιχνίδι. Θα έχω εγώ την μπράντα μου, θα μπορώ να τυποποιώ το λάδι μου και θα έχει μία καλή τιμή και θα φεύγει και τυποποιημένο από μένα που λέγομαι παραγωγός. Θα σας πω κάτι. Γιατί εσείς είμαι... ο ίδιος θωρακίζετε το προϊόν σας. Να μην τις προάλλες είμαι με ένα μεγάλο σε ηλικία κύριο και το συζητάμε. Με τη Food Broker του λέω, θα πουλάμε, λέω, από το χωράφι τα προϊόντα μας.
Θα έχουμε το κινητό, όπως βλέπεις τώρα τον καιρό του λέω, θα πουλάμε τα προϊόντα. Και γυρίζει και μου λέει ο συγχωριανός μου ότι οι Σιώτες ήταν οι καλύτεροι έμποροι. Και σταματήσανε το εμπόριο από τότε που βγήκε ο τηλέγραφος. Όταν βγήκε λέει ο τηλέγραφος, οι Σιώτες σταματήσαν το εμπόριο. Φανταστείτε τώρα με το διαδίκτυο που μπορούν τα δικά μας προϊόντα να τα βλέπουν παντού, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, τι πρόβλημα δημιουργούμε σε κάποιους άλλους που μέχρι τώρα εκμεταλλευόταν κάποιες καταστάσεις. Πού θέλω να καταλήξω, θέλω να πω ότι... Το πιο απλό και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι το διαχρονικό πρόβλημα του πρωτογενή τομέα είναι αυτές οι παράνομες ελληνοποιήσεις, κύριε Χιλετζάκη. Αγγίξατε ένα τεράστιο θέμα και μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορούμε να θωρακίσουμε και αυτήν την... στο να μην γίνει μια παράνομη ελληνοποίηση ενός προϊόντος. Η κυρία Ραμπατζή πήγε φέτος στα σύνορα. Θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα για το φέτος, για να καταλάβετε. Πήγε στα σύνορα. Γίνανε 7.000 ελέγχοι, πιάσανε 262 παράνομα φορτία με αμνοερήφια κτλ. Τα γνωστά ελληνοποιήσει, το σκοπιανό αρνί και όλα αυτά που ξέρουμε. Φέτος ο παραγωγός πούλησε το αρνί του 7 με 8 ευρώ. Ο παραγωγός. Που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στα 4 ευρώ, στα 4,5, 3,80 κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αν θέλει το κράτος, και θα κρατήσω μία λέξη που είπε πριν ο κύριος Μερκούρης. Ο κύριος Μερκούρης. Μερκούρης, συγγνώμη. Εθνικός στόχος. 1η Αυγούστου 2021 θα πρέπει η χώρα μας να καταθέσει το νέο στρατηγικό σχεδιασμό για τη νέα προγραμματική περίοδο 22-27. Αν δεν έχουμε ένα εθνικό στόχο για τα εθνικά μας προϊόντα, εγώ σήμερα νιώθω πολύ περήφανος. Νιώθω πολύ περήφανος που ένας Έλληνας επιχειρηματίας, μια ελληνική ομάδα ανθρώπων φτιάξανε αυτή τη σελίδα και πραγματικά μου δίνει τη δυνατότητα εμένα από το χωράφι μου να παρουσιάσω το χωράφι μου, τον τρόπο καλλιέργειάς μου, το εξαιρετικό προϊόν που έχω για να το ξέρει όλος ο κόσμος. Για μένα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό σήμερα. Πραγματικά από ύστερα νιώθω ένα δέος με όλα αυτά που ακούγονται και από όλους τους καλεσμένους που έχετε, γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν. Χαντακωθήκανε τα αγροτικά μας προϊόντα, χαθήκανε. Στο διάλειμμα έφερα ένα παράδειγμα. Θα βάλτε μια άνω τελεία, ναι. Γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για να ολοκληρώσετε και να θέσουμε δύο ερωτήματα στους φορείς του τουρισμού. 11 ακριβώς, ζωντανά, σε ώρα αιχμής εδώ, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα στην Κρήτη TV. Έχουμε συγκεντρώσει κάποια ερωτήματα, τα οποία θα τα θέσουμε στον κύριο Μερκούρη σε πολύ λίγο. Κύριε Χιλετζάκη, να ολοκληρώσετε την σκέψη σας για να πάμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους και βεβαίως να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο. Έλεγα πριν στον κύριο Μερκούρη ότι η Ελλάδα παρήγαγε προϊόντα και δεν είχαμε να φοβηθούμε τίποτα. Ούτε από τους γείτονές μας τους Ιταλούς, ούτε από τους Ισπανούς που μας έχουν τώρα στις αγορές καπαρώσει, να σου το πούμε. Θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα με τη σταφίδα. Νομός Ηρακλείου, 100.000 τόνους σταφίδα, πριν από 30 χρόνια. Οι γείτονές μας οι Τούρκοι παρήγαγαν 30.000 τόνους σταφίδα. Σήμερα παράγουν οι Τούρκοι 350.000 τόνους σταφίδα και όλη η χώρα μας μαζί με τη Μαύρη την Κορινθιακή παράγει 30.000 τόνους σταφίδα. Θεωρώ ότι θα αναταραχτούν οι αγορές όταν αρχίσουμε και λανσάρουμε τα δικά μας προϊόντα ανά τον κόσμο. Γιατί ο ψαγμένος, ο καταναλωτής, ο ψαγμένος έμπορας, ο ψαγμένος αγοραστής σερφάρει πριν κάνει τις αγορές του, κάνει τον κύκλο του στο διαδίκτυο και μία τέτοια πλατφόρμα θα αναδείξει πραγματικά τη διατροφική αξία των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ καλή και σε πολύ καλό επίπεδο με σχέση άλλες χώρες. Μάλιστα. Κύριε Τσακαλάκη, έρχομαι σε εσάς. Επειδή μιλάμε για ελληνική γαστρονομία, μιλάμε για ελληνικό τουρισμό, πόσο σημαντικό είναι τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή σε συνδυασμό με τον συντονισμό των επιχειρηματιών τουρισμού αλλά και τη βοήθεια της πολιτείας, να δημιουργηθεί αυτή η γαστρονομική εξωστρέφεια που θα γίνει και η αιτία για να έρθουν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα μας. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι κάθε εποχή έχει τις ευκαιρίες της. Αυτή η πανδημία δεν έφερε μόνο δεινά, έφερε και κάποια καλά. Μετασχηματίστηκε
ηλεκτρονικά και έγινε ψηφιακό το κράτος μας πολύ γρήγορα σε πολλά σημεία. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Οι ξενοδόχοι από πολύ νωρίς διέγνωσαν τη δύναμη του διαδικτύου και γι' αυτό θα δείτε ότι εμείς και πριν από 20 χρόνια είχαμε ξεκινήσει την διαδικτυακή διαφήμισή μας και δρέψαμε και καρπούς με κρατήσεις μέσω διαδικτύου. Και φτάνουμε στο σήμερα όπου πολλά ξενοδοχεία κινούνται και ειδικά βέβαια τα ξενοδοχεία πόλεως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις μόνο διαδικτυακά. Τώρα, όσον αφορά τη γαστρονομία, είναι κάτι το οποίο μας φέρνει πελατεία. Είναι ένα από τα asset του ελληνικού τουρισμού, είναι και η γαστρονομία. Γι' αυτό και θα χαρούμε πάρα πολύ όταν η ελληνική παραγωγή αρχίζει και ξανααναπτύσσεται και όχι μόνο να μας λένε ότι τα ελληνικά προϊόντα δεν φτάνουν για τα ράφια των σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, αλλά μόνο για ντελικατέσεν μαγαζιά. Χαρά μας να τα δούμε και στα σούπερ μάρκετ. Θα σας πω μονάχα μία περίπτωση. Πριν από μερικά χρόνια βρέθηκα στη Μόσχα, στην έκθεση, και ένα βράδυ έτυχε να συντρώμε σε ένα εστιατόριο, πολύ καλό εστιατόριο, και μέσα σε αυτό να είναι και κάποιοι πρόσωποι της Γκρεκοτέλ. Ένας λοιπόν μου έφερε κάποια στιγμή και μου έδειξε ένα μπουκαλάκι λάδι, το οποίο ήταν λάδι λατζιμά. Και του λέω, πού το βρήκες? Μου λέει, να, και στο δικό σου το τραπέζι πάνω είναι. Και χάρηκα τόσο πολύ, το δοκίμασα και ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό και ήταν και ευχάριστη έκπληξη για όλους εμάς τους συνδετημόνες. Αυτό θα βοηθήσει και ούτως ώστε να μην είμαστε μονοκαλλιέργεια τουριστική στη χώρα μας και ειδικά η Κρήτη, η οποία είδατε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι ο leader της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις περιφέρειες. Και ο λόγος είναι ότι ασχολούμαστε μόνο με τον τουρισμό και πολλά πράγματα τα εισάγουμε. Εμείς οι ίδιοι πιέζουμε τους παραγωγούς να παράγουν για μας αυτά που μπορούμε φυσικά να πληρώσουμε και να βάλουμε στα ξενοδοχεία μας. Με χαρά το κάνουμε, πιστέψτε με. Κύριε Βαμιαδάκη, μπορούμε αυτό να το απογειώσουμε, μπορεί ας πούμε ο τουρισμός με τη δυνατότητα που έχουν μέσα από τη Food Brokers η παραγωγή, οι προμηθευτές αλλά και οι αγοραστές. Είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο μέσα σε όλη αυτή την αγορά να υπάρξουν οι αγοραστές που μπορούν να δουν από πού έρχεται αυτή η διάθεση, ποιος είναι διατεθειμένος να πουλήσει και να απογειώσουμε όλους τους φορείς της οικονομίας. Είπα προηγουμένως τη λέξη αλλοπροφορτούνε και είναι όλα λένετε. Είναι πάρα πολύ βασικό να καταλάβουμε την αξία του brand name του επόμενου προϊόντος. Η Κρήτη είναι ένα brand name, τουριστικά είναι ένα αναγνωρίσιμο όνομα. Άρα σίγουρα οποιοδήποτε προϊόν προέρχεται από την Κρήτη έχει ένα πλεονέκτημα, διότι ο κάθε μελλοντικός καταναλωτής σίγουρα θα το αναγνωρίσει. Αυτό λοιπόν δίνει ένα πλεονέκτημα, δίνει ένα μεγάλο προωθητικό εργαλείο στον κάθε παραγωγό, ο οποίος μέσα από ένα συγκεκριμένο κανάλι πώλησης θα προβάλλει το προϊόν του. Είναι λοιπόν το ένα ατού αυτό. Από εκεί πέρα το προϊόν θα είναι ποιοτικό και εκεί βάζω μια παρένθεση, είναι πάρα πολύ βασικό η διαδικασία ελέγχου ποιότητας μέσα από την πλατφόρμα να είναι αξιόπιστη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οποιοδήποτε παρατράγουδα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, να είναι ασφαλισμένη και η προέλευση αλλά και η ποιότητα των προϊόντων. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα αναγνωρίσιμο προϊόν, έχουμε ένα καλό προϊόν, άρα σίγουρα έχει όλα τα φώτα να αγοραστεί και να καταναλωθεί είτε σε ντελικατέσεν, είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε απευθείας από τον καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, αυτό λοιπόν, το branding της Κρήτης στο τουριστικό μπορεί να βοηθήσει το προϊόν. Πάμε τώρα στην αφίδρομη σχέση, στο ανάποδο, το οποίο τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι το καλό προϊόν, όσο πιο πολύ αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, όσο πιο πολύ καταναλώνεται στο εξωτερικό, τόσο εκτιμάται και ο προορισμός, εκτιμάται και η Κρήτη και ολοκληρώνεται το αφήγημα ότι όταν πάω στην Κρήτη, εκτός από όλα τα άλλα τα γνωστά, την καλή ποιότητα τουριστικών υποδομών, τον ήλιο, τη θάλασσα, θα έχω και καλά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ βασικό να καταλάβουμε ότι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες, έχουμε μόνο να κερδίσουμε, διότι αφενός τουριστικά η Κρήτη, όπως έχω πει παλιότερα, δημιουργεί σχεδόν
τον πενταπλάσιο πληθυσμό για να καταναλώσει προϊόντα τοπικά. Άρα σίγουρα τα ξενοδοχεία, οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι ένας χώρος όπου μπορεί πραγματικά να αυξηθεί η κατανάλωση. Αλλά παράλληλα πρέπει να σκεφτούμε λίγο ευρύτερα, πρέπει να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντές μας και να δούμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την επιτυχία που υπάρχει, όλο αυτό το brand name, πραγματικά για να δημιουργηθεί και μια εξαγωγική δυνατότητα. Θέλω να πάμε, για να πάρουμε και λίγο αέρα Ευρώπης, να καλησπερίσουμε την Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Εύα Καϊλή. Καλησπέρα σας, κυρία Καϊλή. Δεν ξέρω αν σας βρίσκω στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Καλησπέρα. Αθήνα και φεύγω για Βρυξέλλες. Και φεύγετε για Βρυξέλλες. Λοιπόν, επειδή σας έχω ακούσει σε πολλές τοποθετήσεις σας στο πρόσφατο και πιο μακρινό παρελθόν για το δικό σας στοίχημα, αυτή την προσπάθεια που κάνετε προβολής της Ελλάδος των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη μας γνωρίζουν κυρίως τουριστικά. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως έχει αλλάξει αυτό. Όμως εδώ έχουμε μία προσπάθεια, ένας πολίτης αυτής της χώρας, ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος, να μπορεί να ταξιδέψει το ποιοτικό προϊόν του σε ολόκληρο τον κόσμο και να το φέρει απέναντι σε μία λίστα αγοραστών. Σίγουρα η Ευρώπη έχει έναν ρόλο και έναν πολύ σημαντικό λόγο σε αυτό. Κοιτάξτε, είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Νομίζω ότι πραγματικά φέρνει λύση σε ένα πρόβλημα που υπάρχει. Γνωρίζετε ότι έχω ασχοληθεί πολύ με την ψηφιακή οικονομία και αντιλαμβάνομαι τη δύναμη που έχουν οι πλατφόρμες, καθώς καταφέρνουν να βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών, αλλά σε πολλαπλά επίπεδα, δημιουργούν μια υβριδική, αν θέλετε, προσπάθεια να μπορέσουν να απαντηθούν προβλήματα που υπάρχουν πολλαπλά. Και αυτό που προσφέρει η χώρα μας στο εξωτερικό και μπορεί πραγματικά από την Ελλάδα να γίνει μια πλατφόρμα όχι μόνο για την Ελλάδα όμως, θα έλεγα τουλάχιστον ευρωπαϊκή, είναι η λέξη ποιότητα και η λέξη εμπιστοσύνη. Αγαπούν πάρα πολύ τα ελληνικά προϊόντα. Θέλω να σας πω ότι ψάχνοντας και μόνο τη σημαία ότι είναι ελληνικό προϊόν, αυτόματα στην συνείδηση των Ευρωπαίων είναι και ποιοτικό. Υπάρχει λοιπόν και η εμπιστοσύνη στο ότι θα έχει γίνει η διαδικασία ελέγχου σωστά στη χώρα μας. Άρα εκτιμώ, αν αυτό θωρακιστεί και με μια πλατφόρμα η οποία θα εξυπηρετεί τους ανθρώπους που παράγουν, αφαιρώντας τους πολλαπλούς μεσάζοντες και διευκολύνοντας να κατευθύνουν τα προϊόντα τους σε συγκεκριμένες αγορές και σε καλές τιμές, αυτό πραγματικά μπορεί να ανοίξει πάρα πολλές δουλειές, θέσεις εργασίας και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Η Ευρώπη πώς μπορεί να βοηθήσει στην προβολή αυτών των διαδικασιών, των ψηφιακών, όπως την πλατφόρμα Food Brokers? Πώς μπορεί, ας πούμε, η Ευρώπη να έχει ένα ρόλο, ένα λόγο, ενδεχομένως και ένα κομμάτι ενίσχυσης αυτής της προσπάθειας? Η Ευρώπη έχει ξεκινήσει με το νέο προϋπολογισμό που ανοίγει ουσιαστικά από τους επόμενους λίγους μήνες, το επόμενο εξάμηνο, που το πρίσμα καινοτομία, βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη και η ψηφιακή πολιτική γίνονται ουσιαστικά ένα στοιχείο που είναι ανίκητο για να πάρει ό,τι χρηματοδότηση θέλει και ό,τι στήριξη χρειαστεί. Άρα είναι ακριβώς στην καρδιά των προτεραιότητων της Ευρώπης. Και επίσης, επειδή άκουσα προηγουμένως ότι μιλούσατε και για τον τουρισμό, θα σας πω και το εξής. Ο αγροτουρισμός είναι κάτι που είναι επίσης ζητούμενο σε πολλές αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Προσπαθούν λοιπόν να δουν και να παρακολουθήσουν πώς παράγονται τα προϊόντα, τους ενδιαφέρει να έχουν και χειμερινές διακοπές. Άρα εκτιμώ ότι θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη η αναγνώριση μιας τέτοιας προσπάθειας. Και νομίζω ότι μπορεί στη συνέχεια της να επεκταθεί και σε πολλούς τομείς. Οπότε η Ευρώπη μπορεί και να χρηματοδοτήσει και την αιγίδα της να δώσει και στα πρώτα βήματα, αλλά και στη συνέχεια για να επεκταθεί. Και επίσης ολοκληρώνουμε φέτος κάθε προσπάθεια που έχουμε στο τραπέζι για μια ενιαία ψηφιακή αγορά, το οποίο σημαίνει ότι όσα εμπόδια υπάρχουν, αυτά θα αρθούν και προσπάθειες που απευθύνονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης θα είναι πραγματικά έτοιμες να μπορέσουν να ενταχθούν σε μια τεράστια αγορά στις μεγαλύτερες 2-3 αγορές του κόσμου. Κυρία Καϊλή, θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο κύριος Χιλετζάκης. Καλησπέρα, κυρία Καϊλή. Καλησπέρα και μεγάλη μου. Καλησπέρα. Είστε καλά. Έρχεται νέα προγραμματική περίοδο, 22-27. Θα αποφασίσετε εσείς, όλοι οι ευρωβουλευτές, για το μέλλον του
του αγροτικού κόσμου όλης της Ευρώπης. Η χώρα μας πάει πίσω, δυστυχώς. Ο τρόπος που σχεδιάστηκε η προηγούμενη προγραμματική περίοδο 15-19, εμένα δεν με εκφράζει θετικά. Πρέπει να βάλετε μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα, πιστοποιημένα, σωστά, τα εξάγουμε, φέρνουμε new money στη χώρα μας που το έχει ανάγκη, πρέπει αυτά όμως να αποτυπωθούν στο χαρτί. Και αυτή η εξωστρέφεια που κάνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα, η Food Brokers, για μένα πρέπει να αποτυπωθεί αυτό το πράγμα στο χαρτί. Και πρέπει να αποτυπωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο που λέγεται 22-27. Και μεγάλη ευθύνη φέρνει οι ευρωβουλευτές μας. Η αλήθεια είναι, κυρία Καϊλή, ότι εσείς οι ευρωβουλευτές έχετε τη δύναμη να αλλάξετε τη ρότα και να προβάλλετε και να προωθήσετε αυτές τις προσπάθειες, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο κύριος Χιλετζάκης. Πολύ σωστά, αλλά η κάθε χώρα σχεδιάζει το πώς αυτά τα χρήματα θα τα αξιοποιήσει. Εμείς τι κάνουμε, ουσιαστικά ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν το 40%, πηγαίνει στην αγροτική πολιτική του συνόλου των χρημάτων της Ευρώπης. Άρα δεν νομίζω ότι τόσο μεγάλο είναι το βάρος πια σε εμάς. Το βάρος έρχεται και κατευθύνεται στην κάθε χώρα, πώς αυτή θα βάλει προτεραιότητες και θα μπορέσει πολύ γρήγορα να απορροφεί στα κονδύλια που υπάρχουν. Έρχεται εντωμεταξύ και ένα γενναίο πακέτο, σχεδόν Marshall Plan ονομάζεται, πολλών δισεκατομμυρίων, που μέχρι το 26 πρέπει να ξοδευτεί περίπου 60 δις για υποδομές. Να υπογραμμίσω και κάτι που δυστυχώς ή ίσως δεν είναι γνωστό στους συνδικαλιστές, κυρίως στον αγροτικό κλάδο. Όταν μιλούμε για καινοτομία, δεν μιλούμε για κάτι ξεχωριστό που δεν έχει μέσα και την αγροτική οικονομία. Η κυκλική οικονομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ψηφιακή οικονομία όλα έχουν και κλάδο την αγροτική ανάπτυξη. Πάντως εδώ αυτό που λέτε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Καλή. Οι food brokers είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, η ψηφιακή πολιτική, η ψηφιακή διαδικασία και βεβαίως η παγκόσμια οικονομία. Άρα εδώ βλέπουμε πόσο απλό μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Αν κάτι θα μπορούσε η Ευρώπη να διορθώσει και δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση, είναι να έχουμε καλύτερα κοινά στάνταρτ, κοινές προδιαγραφές, να διευκολύνουμε λοιπόν και νομικά τις εταιρείες να απευθυνθούν σε όλη την Ευρώπη, να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα και όχι να δημιουργήσουμε με το labeling που συζητάμε τώρα, δηλαδή το να αναγράφεται η θρεπτική αξία των προϊόντων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αδικίες σε δικά μας προϊόντα, γιατί δεν είναι συγκριτικά. Για παράδειγμα, μπορεί ένα φυσικό προϊόν, το λάδι, να μην έχει εξίσου καλή αποτύπωση με ένα αναψυκτικό. Υπάρχουν πάρα πολλά παράδοξα. Αλλά αυτά είναι η γνώση και των ευρωβουλευτών και κυρίως εκείνων που βρίσκονται στην Επιτροπή την Αγροτική. Και πάλι όμως τέτοιες πλατφόρμες μπορούν ακριβώς να λύσουν τέτοια προβλήματα, γιατί θα μπορεί κανείς να βλέπει και συγκριτικά και ανακατηγορίες το τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά να παρακολουθεί όλη την αλυσίδα την εφοδιαστική και να αισθάνεται ασφαλής, να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται τι και να γλιτώσει και πάρα πολλά έξοδα από τις δαπάνες που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, από τα πολλά λάθη που μπορεί κανείς και εμπόδια να συναντήσει. Νομίζω ότι εδώ είναι και το μεγάλο μυστικό, εδώ είναι και το μεγάλο κομμάτι προώθησης των προϊόντων, ότι με πολύ απλό τρόπο μπορούμε να βρεθούμε εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή, έχοντας απέναντι και τον κατάλληλο αγοραστή. Ναι, κυρία Καϊλή, για να ολοκληρώσετε. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μια πραγματικά προσπάθεια που μπορεί να ανοιχτεί σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω πως για μένα τουλάχιστον φαίνεται πολύ εύκολο να την διαφημίσω ουσιαστικά ως ένα χαρακτηριστικό της νέας εποχής την οποία εισέρχεται η χώρα μας πια, ότι έχει λοιπόν πιάσει το κύμα αυτό της ευκαιρίας που δημιουργήθηκε μετά από αυτή την τεράστια κρίση που περάσαμε, τη δεύτερη ή την τρίτη θα έλεγα κρίση, μετά την κρίση λιτότητας και την κρίση εθνικής ασφάλειας, μια κρίση δημόσιας υγείας. Νομίζω τώρα λοιπόν περισσότερο από ποτέ είναι ζητούμενο να υπάρχει ποιότητα και στη διατροφή μας και σε κάθε επίπεδο της ζωής μας. Άρα μπορώ και να το διαφημίσω και να μιλήσω για τον τουρισμό μας και να μιλήσω για την ποιότητα των προϊόντων και φυσικά για τους πολύ έξυπνους επιχειρηματίες που έχουμε και φυσικά για την Κρήτη, την οποία αγαπούν όλοι οι Ευρωπαίοι και πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι παίζω και το ρόλο, αν θέλετε, του μεσάζοντα και εγώ τους βοηθώ να κλείσουν τις διακοπές τους για να έρθουν και να τους προτείνω εγώ πού ακριβώς μπορούν να έχουν
την καλύτερη δυνατή φιλοξενία. Εμείς θα σας προσκαλέσουμε να έρθετε και εσείς στην Κρήτη το προσεχές διάστημα. Κυρία Καϊλή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Καλό σας βράδυ. Θα έρθω και την αγαπώ πολύ και νομίζω ότι όλοι μας ξεπερνούμε σιγά σιγά αυτό το κύμα της ανασφάλειας που είχαμε μετά τους εμβολιασμούς και ελπίζω να τα πούμε σύντομα από κοντά. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Βαμιαδάκη και τον κύριο Αλιφιεράκη και τον κύριο Τσακαλάκη για τη σημαντική τους συμβολή στην αποψινή συζήτηση και βεβαίως να ανανεώσουμε μαζί το ραντεβού τους, γιατί θα μιλήσουμε για τον τουρισμό στο προσεχές διάστημα, βλέποντας εντυπωσιακά στοιχεία από τις πρώτες αφίξεις στην Κρήτη. Να είστε καλά, κύριοι. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μερκούρη, γιατί έχω ερωτήσεις. Το πρώτο ερώτημα που θέτουν εδώ οι τηλεθεατές είναι πώς μπορώ εγώ να μπω σε αυτήν την πλατφόρμα, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προϋπόθεση? Είναι εξαιρετικά εύκολο να μπει κανείς στην πλατφόρμα, αν είναι προμηθευτής, παραγωγός, μεταποιητής και να εγγράψει πρώτα απ' όλα την εταιρεία του. Η μόνη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα επαγγελματικό αφημί, το οποίο ελέγχεται και καταλαβαίνετε γιατί, ένα email και ένα κινητό τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο. Εγγράφοντας την εταιρεία και παίρνοντας την έγκριση από τη Food Brokers, το αμέσως επόμενο βήμα είναι να καταχωρήσει τα προϊόντα του. Τι σημαίνει καταχωρώ τα προϊόντα? Αναρτώ στο ανάλογο πεδίο την περιγραφή, τις ποιοτικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις πιθανές πιστοποιήσεις, διακρίσεις, βραβεία που υπάρχουν, φωτογραφίες και βίντεο. Και πλέον είναι έτοιμο το προϊόν να βγει στη διεθνή αγορά. Το τελευταίο βήμα είναι η τιμή του, η ελάχιστη ποσότητά του και μάλιστα δίνουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να ασκήσουν και μία εμπορική πολιτική μέσα από την πλατφόρμα, διαφοροποιώντας την τιμή για διαφορετικούς όγκους πώλησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες αγοραστές και δεν μιλάμε για ένα τεμάχιο, μιλάμε για 100, για 1000, ανάλογα το προϊόν και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι η όλη διαδικασία για τους προμηθευτές, τόσο της εγγραφής όσο και της καταχώρησης των προϊόντων, είναι δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Mm-hmm. Αν είσαι αγοραστής, πρέπει να εγγράψεις την εταιρεία σου ως αγοράστρια εταιρεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πρέπει να μπει μέσα ο αγοραστής έτσι ώστε να δει και ποια είναι η προσφορά. Αρέσκομαι να λέω από την αρχή της παρουσίασης της Food Brokers ότι είναι μια ισορροπημένη πλατφόρμα. Από τη μία είναι η προσφορά και από την άλλη είναι η ζήτηση. Mm-hmm. Η ζήτηση στην παρούσα φάση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν λείπει κάτι από τα δύο, σίγουρα είναι ημίμετρο. Αλλά η ζήτηση είναι το ζητούμενο. Έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα στην Ελλάδα. Τι μας λείπει? Η ζήτηση. Να μπορούν αυτά τα πράγματα να διοχετευτούν και να πουληθούν είτε στην εγχώρια αγορά, γιατί και εκεί υπάρχουν ευκαιρίες, είτε στην παγκόσμια αγορά. Και η ασφαλής πώληση. Να μπορούμε να πάρουμε τα χρήματά μας. Θα έρθω εκεί αμέσως μετά. Για να ολοκληρώσω, έλεγα ότι αν είσαι αγοραστής, πάλι χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό σου αφημί, τηλέφωνο και email, κατόπιν έγκρισης, εγγράφεσαι. Πάλι εντελώς δωρεάν. Τώρα, δίνουμε την δυνατότητα μέσω διαφόρων υποστηρικτικών υπηρεσιών που υπάρχουν στην πλατφόρμα η όλη διαδικασία να διευκολυνθεί και να γίνει πιο γρήγορη. Δίνουμε τη δυνατότητα, καταρχήν, αποστολής δειγμάτων, δωρεάν αποστολής δειγμάτων. Mm-hmm. Ένα, ούτως ώστε ο αγοραστής να γνωρίσει το προϊόν. Να δοκιμάσει το προϊόν που θέλει να αγοράσει. Δεύτερον, μπορούμε να οργανώσουμε την μεταφορά του προϊόντος και την ασφάλισή του, μάλιστα κατά παντός κινδύνου. Δίνουμε την δυνατότητα επίσης να διασφαλίσουμε τις πληρωμές, χρησιμοποιώντας έναν ειδικό ενδιάμεσο λογαριασμό escrow, το είπε και ο κύριος Μίχαλος, αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν ένας αγοραστής κάνει ένα αίτημα αγοράς σε έναν προμηθευτή και το αποδεχθεί ο προμηθευτής, τότε το 50% της αξίας της παραγγελίας πρέπει να κατατεθεί σε έναν ειδικό λογαριασμό και παραμένει εκεί. Με την αποδέσμευση της παραγγελίας προς αποστολή, ο αγοραστής πρέπει να καταθέσει και το άλλο 50% πάλι στον ειδικό λογαριασμό. Φτάνοντας τα προϊόντα στον αγοραστή και βεβαιώνοντας ο αγοραστής
το καλώς έχει και ποσοτικά και ποιοτικά με τους απαραίτητους ελέγχους που διενεργεί, τότε και μόνο αποδεσμεύονται τα χρήματα από τον ενδιάμεσο λογαριασμό και πάνε στον λογαριασμό του προμηθευτή. Άρα και υπάρχει και η θωράκιση του κόστους, η θωράκιση των χρημάτων. Προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό αυτό που έθεσε και ο κύριος Χιλετζάκης και έρχεται συμπληρωματικά ερώτημα. Αυτό, κύριε Χιλετζάκη, βάζω μια παρένθεση, μπορεί να δώσει ένα κίνητρο και στον πρωτογενή τομέα όσον αφορά τους νέους αγρότες, που σίγουρα είναι και περισσότερο εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες, στο να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους. Βέβαια. Τώρα έχει ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα νέων αγροτών. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλή Μαρτέμα. Θα σας δώσει είδηση σε λίγο και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωραία. Ήδη η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλή είναι καθημερινά αποδέκτης χιλιάδων νέων ανθρώπων, γιατί και τα λεφτά είναι πολλά για να ενταχθείς πλέον σαν νέος αγρότης. Είναι 40.000 ευρώ η πρώτη εγκατάσταση. Έχουμε πάνω από 600-700 άτομα τώρα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου που έχουν δείξει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η ανεργία μας είναι μεγάλη, επομένως πάρα πολλοί θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό το κίνητρο που δίνεται απόψε, αυτό το κίνητρο που έχει δοθεί τώρα και κάποιες μέρες, από τις 6 Μαΐου νομίζω το... 6 Μαΐου. 6 Μαΐου ανακοινώθηκε. Αυτό το κίνητρο που δεν έχει κλείσει ακόμα ένα μήνα, είναι ένα κίνητρο σταθερότητας για τον Έλληνα, το νέο παραγωγό που θέλει να ξεκινήσει, γιατί δεν είναι μόνο να πάρουμε τα 20, τα 40 χιλιάρικα της εγκατάστασης και να παράγουμε προϊόντα, super fruit και τα λοιπά και να μην μπορούμε να τα διοχετεύσουμε. Αυτό του λύνει τα χέρια. Πρώτον, διασφαλίζει την πληρωμή. Δεύτερον, του προωθεί τα προϊόντα με ένα τέτοιο marketing που χιλιάδες αγοραστές επισκέπτονται καθημερινά τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και βλέπουν τα προϊόντα. Επομένως, δίνονται πολλά κίνητρα στους νέους ανθρώπους πλέον να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και να πάρει μπροστά η ατμομηχανή που λέγεται πρωτογενής τομέας, ειδικά της χώρας. Βεβαίως. Κύριε Μερκούρη, ερώτημα. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στην πλατφόρμα, δηλαδή πρέπει να είναι αγρότης ή μπορεί, ας πούμε, να έχει και μια περιουσία που θα μπορούσε να προωθήσει τα προϊόντα του. Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια προϋπόθεση και δεν χρειάζεται να είναι μόνο αγρότες. Mm-hmm. Αφορά και τους αγρότες, αφορά και τους μεταποιητές, αφορά και τους προμηθευτές. Οποιοδήποτε μπορεί να πουλήσει ελληνικά προϊόντα πιστοποιημένα και τυποποιημένα, τους αφορά η πλατφόρμα και θέλει να τα εξάγει στην παγκόσμια αγορά ή και στην Ελλάδα. Αφορά όλους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και βεβαίως δεν αφορά μόνο την Κρήτη, την Ελλάδα. Απευθυνόμαστε στις αγορές όλου του κόσμου. Ακριβώς αυτό. Και βεβαίως να το ξεκαθαρίσουμε και στην εγχώρια αγορά. Δηλαδή, ένας κριτικός που θέλει να πουλήσει τα προϊόντα του στον Εύρο, στην Κέρκυρα ή στα Ιωάννια, μπορεί να το κάνει με αυτήν την διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε, θυμηθείτε λίγο τη διαφάνεια με τις ευκαιρίες που δείξαμε, ότι σε δύο μόνο χώρες με 135 δισεκατομμύρια εισαγωγές τροφίμων και ποτών, εμείς έχουμε μόλις το 1,1 δις. Άρα και η ευκαιρία είναι τεράστια, αλλά και στην Ελλάδα εισάγουμε 7 δισεκατομμύρια. Άρα, από την άλλη μεριά, έχουμε 15.400 εταιρείες, το 98% αν θυμάστε από τη διαφάνεια, με έναν τζίρο μόλις 5 δις. Αυτές οι εταιρείες είναι μικρές, οικογενειακές και μικρομεσαίες εταιρείες, είτε είναι αγροτικές, είτε είναι μεταποίησης, οι οποίες στερούνται χρηματοδότησης, καλής οργάνωσης, ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας, έχουν μικρό όγκο παραγωγής, αναπροϊόν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για όλους αυτούς να βρουν διάδρομο και δρόμο προς τις ευρωπαϊκές και την ελληνική αγορά. Άρα, όποια εταιρεία δεν έχει καλές επιδόσεις πωλήσεων, είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώς, τους αφορά. Και βέβαια είναι του κλάδου τροφίμων και ποτών. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις με την επιστροφή. Θα παρακολουθήσουμε μία αποκλειστική συνέντευξη που μας έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης λίγο πριν ξεκινήσει ζωντανά η απόψινή εκπομπή. Πέρα από τις σημαντικές καινοτομίες που προσφέρει η Food Brokers και όλο αυτό ο σχεδιασμός που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα και την προώθηση των προϊόντων στο εξωτερικό, δίνει δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τόσο τους νέους αγρότες και τα προγράμματα επιδότησης, όσο και τις επιδοτήσεις. Και βεβαίως θα μας πει πότε κατεβαίνει στην Κρήτη και πού ο κύριος Λιβανός.
Είμαστε 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής όπως κάθε Δευτέρα βράδυ. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα. Ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης papakicretetv.gr, το mail της εκπομπής και βεβαίως 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο. Όσα ερωτήματα στείλετε, εμείς θα τα μεταφέρουμε στους καλεσμένους. Πάμε όμως να δούμε τι μας είπε και για αυτή την προσπάθεια της Food Brokers, αλλά και για πολλές ειδήσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα σε επίπεδο Κρήτης και όχι μόνο, σε μια αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Πήλιος Λιβανός. Πάμε να δούμε την συνέντευξη και επανερχόμαστε. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Απόψε συζητάμε για την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων, για το πώς μπορούν αυτά να ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο και γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει βάλει ως βασικό στόχο του αυτήν την εξέλιξη, κάτι που δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια μας έχει πάει λίγο πίσω. Ναι, για μας είναι ένας από τους βασικούς στόχους, βασικές προτεραιότητες, η εξωτερική πολιτική των ελληνικών προϊόντων. Στόχος είναι να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε τα προϊόντα μας, γιατί πιστεύουμε σε αυτά, γιατί πιστεύουμε ότι είναι τα καλύτερα σε σχέση με όλων των άλλων χωρών, σε όλο τον κόσμο, κυρίως μέσα από τους πρεσβευτές μας, τους τουρίστες που έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη, βιώνουν την κριτική εμπειρία, μέσα σε αυτήν είναι και τα κριτικά προϊόντα και ο στόχος μας είναι να έχουμε την υποδομή για να μπορούν να τα μεταφέρουν και να τα διαφημίσουν στον τόπο τους. Επειδή μιλάτε σε μια περιοχή που ουσιαστικά έχει το 30% των τουριστικών αφίξεων σε ολόκληρη τη χώρα, πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο, για έναν επισκέπτη που στη χώρα του, σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ ή στο κατάστημα της γειτονιάς του, μπορεί να δει ένα ελληνικό προϊόν? Το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνουμε όλοι, όπως και εμείς όταν είμαστε στο εξωτερικό και μπαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ελληνικά προϊόντα και νιώθουμε περήφανοι. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται στην Κρήτη, αγαπούν την Κρήτη, αλλά μέσα από την Κρήτη τη βλέπουν έναν τρόπο ζωής. Αγαπούν τους ανθρώπους της, αγαπούν και το προϊόν που παράγουν οι άνθρωποι της, το οποίο είναι, κατά τη γνώμη την δικιά μου και των συνεργατών μου, άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με την ιστορία και τον πολιτισμό, όσο και κυρίως με την υγεία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να το συνδέσουμε και με τον τουρισμό για να μπορέσουμε να το εξάγουμε περισσότερο. Μέσα στο Υπουργείο διαμορφώνουμε την πολιτική μας έτσι ώστε να έχουμε πολύ περισσότερες επαφές με όλα τα, με τους ομολόγους μου, παραδείγματος χάρη εγώ στο εξωτερικό. Ακτινογραφούμε τις διεθνείς εκθέσεις στις οποίες δεν πήγαινε μέχρι τώρα το Υπουργείο, ούτως ώστε να είμαστε παρόντες με σειρά παραγωγών μας οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κομμάτι του εμπορίου. Και στόχος μας είναι να συνδέσουμε κατ' ουσίαν τα τέσσερα αυτά στοιχεία που σας είπα πριν σε μια συνεκτική εμπειρία η οποία να ταυτίζεται με τα προϊόντα. Κύριε Υπουργέ, απόψε φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή και μια σημαντική πρωτοβουλία που λέγεται Food Brokers, όπου διαδικτυακά ένας παραγωγός, ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος μπορεί με ένα κλικ να ταξιδέψει τα προϊόντα του στο εξωτερικό. Είναι σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες και πώς μπορούν να βοηθηθούν από την επίσημη πολιτεία, γιατί δημιουργούν ένα τεράστιο αίσθημα εξωστρέφειας. Εγώ πιστεύω πολύ στη χρήση της τεχνολογίας. Αν καταλαβαίνω καλά, οι Food Brokers πρέπει να είναι μια πλατφόρμα από την οποία μπορούν να ταξιδεύουν τα προϊόντα των κριτών παραγωγών, δηλαδή να τα βλέπουν στο εξωτερικό και να μπορούν να τα παραγγέλνουν. Αν είναι αυτό, είναι προφανώς μια πολύ έξυπνη ιδέα και η οποία κοιτάει στο μέλλον. Τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από αυτή τη διαδικασία, επειδή το εντοπίσατε σωστά, ένας παραγωγός να μπορεί μέσα από αυτήν την πλατφόρμα να απευθυνθεί κατευθείαν στις διεθνείς αγορές. Και επειδή σας άκουσα ότι έχετε ένα όραμα πάνω σε αυτό το κομμάτι, θέλω να μου πείτε αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο στήριξης αυτών των πρωτοβουλειών, αλλά και την ίδια ώρα ένα σχέδιο για να πάρουν τη θέση που τους αξίζουν τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι στην Κρήτη, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στα ελληνικά προϊόντα.
πρέπει να αναβαθμίσουν ουσιαστικά την θέση του Έλληνα γεωργού, του Έλληνα κτηνοτρόφου στα μάτια μας. Πρέπει οι ίδιοι να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Άμα πας στην Αμερική και μιλήσεις με έναν αγρότη, αυτός αισθάνεται περήφανος και γεμίζει και φουσκώνει με περηφάνεια για το προϊόν που παράγει. Στόχος δικός μου είναι να κάνω τον Έλληνα αγρότη υπερπερήφανο για το προϊόν που παράγει. Γιατί το προϊόν αυτό, όπως σας είπα και πριν, είναι συνδεδεμένο με την ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα, αλλά και με την ταυτότητα του Έλληνα στο διάβα της σύγχρονης ιστορίας μας. Στόχος μας είναι τα προϊόντα του τόπου μας να είναι τα προϊόντα της ψυχής μας και αντίστροφα. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνουμε μια πολιτική η οποία να μπορεί να ενισχύει ακριβώς τη διαφορετικότητα, να ενισχύει τον διατροφικό πολιτισμό. Ας πούμε στην Κρήτη που έχετε καταπληκτικά προϊόντα, να πάρω ένα παράδειγμα που δεν μιλάνε τόσο πολύ, γιατί συνήθως μιλάνε για το τυρί, για το λάδι, για τις ελιές, που και γι' αυτά έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες και εγώ προσωπικά έχω πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Να σας πω για τα κρασιά. Τα κρασιά, τα κριτικά, τα οποία αν δεν κάνω λάθος πρέπει να αριθμούμε 6 πουδουέ και 6 ποπ, το Βιδιανό, το Κοτσιφάλι, το Μαντιλάρι, δηλαδή καταπληκτικές γεύσεις, καταπληκτικές γεύσεις που δίνουν καταπληκτικές εμπειρίες στους τουρίστες μας, όλες αυτές οι ποικιλίες, οι κριτικές που σιγά σιγά αναπτύσσονται χάρη στο μεράκι και βεβαίως στις επενδύσεις που κάνουν κάποιοι ιδιώτες, στόχος του Υπουργείου είναι ακριβώς να τις ενισχύσει για να μπορέσει να δείξει την τοπικότητα, να μπορέσει να αναδείξει αυτήν την διαφορά που κάνει το κάθε χώμα, το αεράκι που έχει η Κρήτη, ο ήλιος της, οι δυνατότητες δηλαδή που έχει το τερουάρ που λένε οι Γάλλοι, οι δυνατότητες δηλαδή και η διαφορετικότητα του τόπου να αναδειχθεί για να δώσει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε, σε όλο τον κόσμο, από τα εκατομμύρια που αγαπούν από μακριά την Ελλάδα και την Κρήτη, να γευτούν τα προϊόντα της και μέσα από την γεύση αυτήν να ξαναζήσουν τις εμπειρίες. Μάλιστα. Που είχαν ζήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και επειδή μπροστά μου εδώ έχω κάποια στοιχεία, είπατε ότι πολύ μεγάλη σημασία παίζει η υψηλή τεχνολογία, η τεχνολογία, όπου ουσιαστικά μπορεί χωρίς να μας κάνει τους ίδιους να ταξιδέψουμε τα προϊόντα μας όπως συμβαίνει μέσα από την πλατφόρμα της Food Brokers. Θέλω να μου πείτε αν αυτή τη στιγμή, και θα κλείσουμε με αυτό για να σας πάω σε ένα-δύο ερωτήματα που αφορούν και τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, θέλω να μου πείτε αν αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δίνει όθηση σε αυτές τις δραστηριότητες όπως αυτό που αναφέρομαι μέσα από τη Food Brokers. Ξαναλέω ότι για μας η τεχνολογία είναι μέσα στις βασικές μας προτεραιότητες. Στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας. Στόχος μας είναι όπου υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες να τις ενισχύσουμε. Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι είναι η εθνική στρατηγική. Από εκεί και πέρα πρωτοβουλίες που παίρνουν ιδιώτες σε αυτή την κατεύθυνση, εμένα με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο, αλλά τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν στο Υπουργείο είναι δεδομένα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς, αλλά σας το λέω με μεγάλη καθαρότητα ότι θεωρώ ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, επειδή τις προηγούμενες ημέρες έτσι πληροφορηθήκαμε ότι ενδεχομένως να βρεθείτε το προσεχές διάστημα στην Κρήτη, ετοιμάζετε μία κάθοδο στο νησί, γνωρίζω ότι είστε λάτρης του νησιού, αγαπάτε την Κρήτη. Αγαπώ πολύ την Κρήτη, την έχω γυρίσει και το βόρειο τμήμα τους και το νότιο τμήμα τους πολλές φορές. Έχω εμπειρίες, έχω καλούς φίλους. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Υπουργείο θέλω να έρθω στην Κρήτη, αλλά πρώτον οι υποχρεώσεις, δεύτερον ο COVID μου την έχει στερήσει αυτή τη δυνατότητα. Όμως μέσα στις επόμενες εβδομάδες σίγουρα θα κατέβουμε. Ο πρώτος άξονας της επίσκεψης κάτω θα είναι η ανοιχτή διαβούλευση για το μέλλον της κοινής αγροτικής μας πολιτικής. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εύχομαι να είμαστε καλά, να μας δίνει ο Θεός δύναμη, να έχω τη δυνατότητα να επισκεφθώ όσο περισσότερα μέρη παραγωγικά του αγαπημένου τόπου σας και να μιλήσω με τους παραγωγούς, να δούμε τις δυσκολίες, να μιλήσω με τις ενώσεις και να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα εκεί από τη μια και από την άλλη να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε και να οραματιστούμε μαζί. Αυτή η επίσκεψη θα είναι μέσα στον Ιούνιο, κύριε Υπουργέ? Πιστεύω ναι. Ωραία. Τώρα,
Υπάρχει ένα πρόγραμμα για νέους αγρότες, ένα πρόγραμμα επιδότησης 40.000 ευρώ. Και όταν είπα σε φίλους τηλεθεατές ότι απόψε θα σας έχω στην εκπομπή, μου ζήτησαν να σας μεταφέρω για ποιο λόγο δεν γίνονται μεταβιβάσεις από το Εθνικό Απόθεμα γι' αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που όπως καταλαβαίνετε είναι μια ουσιαστική ανάσα για τους νέους αγρότες. Κοιτάξτε, υπήρχε μια παραδοσιακή λογική στο πώς γινόταν αυτού του είδους η κατανομή και στο ποια ήταν η πολιτική του Υπουργείου. Εμείς φέρνουμε έναν αέρα αλλαγής εδώ. Όπως μάλλον θα έχετε ακούσει για να αναφέρεστε σε αυτό το πρόγραμμα που θα φτάνει μέχρι 40.000 ευρώ στο δικαιούχο, υπερδιπλασιάσαμε τα χρήματα του προγράμματος αυτού και ψάχνουμε να βρούμε από παντού πόρους για να ενισχύσουμε κι άλλο τα προγράμματα νέων αγροτών. Παράλληλα, κοιτάω σε όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως στην κατεύθυνση των τραπεζών για πιο εύκολες χρηματοδοτήσεις, για να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων, είτε πολύ νέων στην ηλικία, είτε νέων στο επάγγελμα του γεωργού, του κτηνοτρόφου, του αλιέα, για να μπουν σε αυτόν τον χρυσό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Μαζί με αυτό, ενισχύουμε και την κατεύθυνση των βιολογικών και ποιοτικών προϊόντων. Είναι πίστη μου ότι το μέλλον είναι εκεί. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτά τα καλύτερα προϊόντα που έχουμε από τον ευλογημένο αυτό τόπο που προερχόμαστε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Και να κερδίζουμε, η προστιθέμενη αξία μας να βρίσκεται πρώτον στην ποιότητα, σε αυτό που ζητάει και είναι αυτή τη στιγμή η ανάγκη των μεγάλων κοινών του εξωτερικού, δηλαδή στα βιολογικά προϊόντα, σε αυτά τα οποία καλύπτουν και άλλα κομμάτια εκτός από τη γεύση, δηλαδή την υγεία κατά κύριο λόγο, και να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο τις παραγωγές οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία και βέβαια προστατεύουν και το περιβάλλον. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες και στους δικαιούχους την επόμενη περίοδο, κύριε Υπουργέ? Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα των επιδοτήσεων και διαχρονικά τους αγρότες, τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη τη χώρα. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική. Οι επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Πρέπει να επιδοτούμε τα αγροτικά μας προϊόντα. Πρέπει να επιδοτούμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι ο πιο δύσκολος τομέας. Εγώ έχω μεγάλο σεβασμό στα αρρωδιασμένα χέρια και στις δυσκολίες 360 μέρες το χρόνο να βρίσκεις στο έλεος των φυσικών συνθήκων, οι οποίες δεν είναι πάντοτε θετικές και ιδιαίτερα στον καιρό μας με την κλιματική αλλαγή. Αλλάζουν πάρα πολύ και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Οπότε προφανώς θα υπάρχουν οι επιδοτήσεις. Δεν σας κρύβω και το έχω ξαναπεί, θα τα πούμε και στην Κρήτη, ότι ευελπιστώ να κάνουμε κάποιους εξορθολογισμούς σε αυτές τις επιδοτήσεις. Και πάλι θα γυρίσω σε αυτό που ξεκινήσαμε το τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας, να ενισχύσουμε περισσότερο τους νέους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη για ενίσχυση, για να μπουν και να δώσουν μια νέα δυναμική στον κλάδο. Υπάρχει περίπτωση οι επιδοτήσεις φέτος να δοθούν και νωρίτερα, κύριε Υπουργέ? Κάνουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες. Είχαμε κάποια προβλήματα που ήρθαν από το παρελθόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εξορθολογήσαμε όμως και σήμερα γίνονται στο σωστό χρόνο οι πληρωμές. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις που, όπως είπα, οφείλονται σε αβελτηρίες του χθες. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους και δεν θα έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι η Κρήτη φέτος να έχει μια πολύ καλή τουριστική σεζόν και θα τα πούμε από κοντά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε την επίσημη πολιτεία να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, όπως είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα Food Brokers. Και βεβαίως μας έδωσε και κάποια στοιχεία που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μερκούρη, να πάω στον κύριο Χιλετζάκη. Έρχεται μέσα στον Ιούνιο διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Θέμα που σας καίει αυτό. Όμως, όσον αφορά τους νέους αγρότες και την επιδότηση των 40.000 ευρώ, δεν έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση. Το 2011, κυρία Μπαντζελή, είχε ξανανακοινώσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα 40.000 ευρώ για νέους αγρότες. Τελικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Οι νέοι αγρότες του 2009, οι περιβόητοι τότε που υπογράψανε τη σύμβαση 40 χιλιάρικα, πήγανε στα 20. Ευελπιστώ
Το είχα πει και πριν ότι έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Ευελπιστώ με σοβαρότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μην παίξει στις πλάτες των νέων ανθρώπων αυτών και ό,τι τους τάζει να τους το δώσει και να ποντάρουμε στους νέους ανθρώπους, γιατί έχουμε ένα γερασμένο αγροτικό πληθυσμό και πρέπει να ποντάρουμε, στα νέα παιδιά, γιατί είναι το αύριο. Πάντως είπε κάτι σημαντικό και οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε, διεύρυνση αυτών των ενισχύσεων στους νέους αγρότες. Άρα, χωρίς να θέλω να κάνω τον μάντη του μέλλοντος, ουσιαστικά μάλλον ανοίγει ο αριθμός των ενδιαφερόμενων και των δικαιούχων. Ο αριθμός ανοίγει, αλλά έχουμε και ένα κακό παρελθόν. Πριν από 2 χρόνια φτιαχτήκαν τα σχέδια βελτίωσης και πάρα πολλοί επιλαχόντες παραγωγή είναι σε αναμονή. Όπως έχουμε σε αναμονή πάρα πολλούς παραγωγούς της περιβόητης φόρμας 6 που δεν έχουν πληρωθεί και έχουμε και σε αναμονή τους νέους αγρότες του 2009 που από 40 χιλιάρικα πήραν 20 και πήραν ένα εθνικό απόθεμα 1.250 ευρώ. Το γεγονός ότι θα είναι μέσα στον Ιούνιο, αυτό μας λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για την κοινή αγροτική πολιτική υπάρχει κάτι που προβληματίζει τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου όσον αφορά αυτή την επίσκεψη, αλλά και το τι πρέπει να τεθούν επιτάπητος. Έπρεπε να είχε κλείσει. Για μένα έπρεπε να είχε κλείσει ο κύκλος της νέας αγροτικής πολιτικής. Πήραμε ένα χρόνο παράταση. Τελείωνε το 19, το 20 ήταν η χρονιά γέφυρα, το 21 έπρεπε να εφαρμοζόταν. Λόγω του κορονοϊού, της πανδημίας, πήραμε άλλο ένα χρόνο παράταση. Δεν γίνεται να καταθέτουμε πρόταση 1η Αυγούστου και να είμαστε ακόμα σε διαβούλευση. Έπρεπε να έχει κάτσει η μπύλια εκεί που πρέπει να καθίσει, έπρεπε να έχουν μπει οι τελευταίες πινελιές και έπρεπε η χώρα μας να έχει κλείσει το φάκελο. Πολλές έγινε ανασχηματισμό στο Υπουργείο. Αλλάξανε τρεις προέδροι στον ΟΠΚΕΠΕ. Όλα αυτά που γίνονται στα ελληνικά επιτελικά γραφεία της Αθήνας θα τα πληρώσουμε ακόμα για μια φορά. Είναι η τελευταία ευκαιρία όμως του Έλληνα παραγωγού να υπάρξει ένας συντονισμένος σχεδιασμός και να το εκμεταλλευτούμε τη νέα προγραμματική περίοδο 26-27 για να πάμε παρακάτω. Γιατί αν δεν την εκμεταλλευτούμε και τη διαχειριστούμε όπως τη διαχειριστήκαμε με τις προηγούμενες και βάζω τον εαυτό μου πρώτο ότι φταίω στο κομμάτι της διαχείρισης, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στο αγροτικό μέλλον της χώρας μας. Πάντως είναι θετικό ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθούν νωρίτερα τα χρήματα των επιδοτήσεων φέτος. Εντάξει. Το έχετε ξανακούσει βεβαίως αυτό. Το έχουμε ξανακούσει, αλλά εμένα πλέον δεν μου λέει κάτι σαν είδηση. Εγώ θέλω να ακουστούν ότι τα αμνοερήφια από 4 ευρώ που λυθήκαν 7, τα σταφύλια από 50 λεπτά 1 ευρώ και να μην υπάρχουν αδιάθετα προϊόντα σε όλη την ελληνική επικράτεια και να πηγαίνουν στις χωματερές. Κύριε Μερκούρη, έχουμε μία επίσημη τοποθέτηση από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πόσο σημαντικό είναι αυτή ο ψηφιακός κόσμος να δίδεται στα χέρια παραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων, ανθρώπων που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους πέρα από τον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι αυτό δίνει μία όθηση στην Food Brokers. Είναι ελπιδοφόρο που όλοι όσοι μίλησαν απόψε εδώ αναγνωρίζουν την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα και την σημαντικότητα πρωτοβουλειών όπως οι Food Brokers. Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο που ο COVID ενίσχυσε την υιοθέτηση της ψηφιοποίησης είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δίδονται ευκαιρίες προώθησης των προϊόντων αλλά είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς, να διακριθεί και ακόμα πιο δύσκολο και κάποιες φορές όχι τόσο ασφαλές, να ολοκληρωθεί συναλλαγή. Αυτό που κάνει Food Brokers είναι ότι επικοινωνεί εύκολα τα προϊόντα στις σωστές αγορές στόχους που έχουμε επιλέξει. Είναι ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών, όπου τους δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν και να συναλλαγούν με απόλυτη ασφάλεια. Τώρα, με αφορμή τα όσα λέχθησαν προηγουμένως, εμείς στις επιχειρήσεις είμαστε και ολίγων πραγματιστές. Είναι καλό να έρχονται οι επιδοτήσεις και μακάρι να έρθουν και γρήγορα και περισσότερες από ό,τι ήταν οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, αλλά επιτέλους πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας την κατάσταση. Πρέπει οι ίδιοι
Εσείς ως αγρότες, ως κτηνοτρόφοι, ως παραγωγοί γενικότερα, ως μεταποιητές, προμηθευτές, ως επιχειρηματίες του κλάδου τροφίμων και ποτών, να δείτε τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Δείξαμε στην αρχή τις ευκαιρίες. Και πλέον μέσω της Food Brokers είναι ένας σημαντικός σύμμαχος των επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές αλλά και στην εγχώρια αγορά. Πλέον, κατά την άποψή μου και θα το θέσω έτσι απλά, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν παραγωγό να μην προσπαθήσει να πουλήσει τα προϊόντα του και να τα βελτιώσει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Γιατί είναι η Food Brokers ένα εργαλείο που δίδει άμεση πληροφόρηση για το τι θέλει ο αγοραστής. Οι αγοραστές. Άρα σε βοηθάει να προσαρμόσεις το προϊόν σου στις ανάγκες του αγοραστή. Όπως επίσης ξέρεις online εκείνη τη στιγμή τι προσφέρουν και οι υπόλοιποι σχετικοί ανταγωνιστές του κλάδου. Άρα ξέρεις που τοποθετείσαι. Έχεις λοιπόν όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να ανταγωνιστείς και να αναπτυχθείς αποτελεσματικά και διαχρονικά. Μακάρι να έρθουν και οι επιδοτήσεις, μακάρι να έρθουν και οι ευρωπαϊκές στηρίξεις. Αλλά ας πάρουμε το παιχνίδι στα χέρια μας και παρακινώ όλους τους εμπλεκόμενους από το κομμάτι της προσφοράς, ακριβώς επειδή είναι μια τέτοια σημαντική πρωτοβουλία και ευκαιρία, να εγγραφούν και να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους. Είναι εντελώς δωρεάν και θα δώσουν τη δυνατότητα στην εταιρεία και στα προϊόντα τους να ανταγωνιστούν, να διαπρέψουν και να αναπτυχθούν μακροχρόνια και για την επόμενη γενιά, κύριε Χιλετζάκη. Λοιπόν, να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα θέλω πολύ. Να πω... Βεβαίως, κύριε Χιλετζάκη. Εγώ έχω καταντήσει γραφικώς να το λέω κάθε τρεις και λίγο, αλλά θα το πω ακόμα και μια φορά. Είπε ο ηγήτης ότι αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα βρεις μέσα της μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι. Αν βρεις άλλα τόσα, φτιάχνεις μια νέα. Εύχομαι ο καπετάνιος του του καραβιού να είναι η Food Brokers και να μεταφέρει όλα τα αγροτικά προϊόντα με ασφάλεια και σιγουριά που πραγματικά την έχει ανάγκη σήμερα ο Έλληνας παραγωγός, ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας τυποποιητής, ο Έλληνας έμπορος για να μπορέσουν να φτάσουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τους δύο. Νομίζω ότι με αυτήν την ρομαντική και στοχευμένη διάθεση του κυρίου Χιλετζάκη κλείνουμε εξαιρετικά την απόψινη εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τον ξύλινο λόγο πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να κατανοήσει. Έτσι πρέπει να είναι ο λόγος και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την εκπομπή απόψε καταφέραμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Ότι ο πρωτογενής τομέας, αυτό που βγάζει η γη μας, αυτό που μας δημιουργεί τη μυρωδιά, αυτό που μας ταξιδεύει, μπορεί να ταξιδέψει και να φτάσει πού, εσείς θα το αποφασίσετε, φτάνει να μπείτε στον κόσμο της Food Brokers. Είναι πολύ απλό. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα με ένα άλλο θέμα. Και βεβαίως, να θυμάστε, μπορεί να είμαστε στην καρδιά της πανδημίας, το κριτικό καλοκαίρι όμως είναι μοναδικό και έρχεται σιγά σιγά. Καλό σας ξημέρωμα.